Hunto's Flatbreads. Now you can make your own pizza at home. It's very easy. One Hunto's Flatbread, 2 tablespoons of pizza sauce, 1/4 cup of mozzarella cheese, and for toppings, you can use anything. 5 minutes in the oven. Now you can make your own fresh from the in pizza at home. The all-around Hunto's Flatbreads. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Παραμείνετε κοντά μας, σε λίγο ζωντανά εδώ και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, εδώ κοντά, σήμερα, καλησπέρα σε όλους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική, την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, να περνάτε καλά. Καλή μέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στη Σιγκαπούρη, σε όλους τους φίλους μας κεφαλονίτες, γιατί λέω μόνο κεφαλονίτες εκεί, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Γιατί ψέματα σας λέω. Μόνο κεφαλονίτες είναι σε αυτό το μέρος, στη Σιγκαπούρη. Ο μονάχος πρόξενος είναι Έλληνας. Και ο πρέσβης είναι από άλλο μέρος της Ελλάδος. Οι υπόλοιποι είναι κεφαλονίτες. Πολύ ρε παιδί μου. Η μισή κεφαλονία έχει πάει εκεί. Πρέπει να έρθω το χρόνο να σας δω. Και ετοιμαστείτε να κάνετε κάτι, να βοηθήσετε κιόλας. Γιατί χρειάζομαι χρήμα τώρα πολύ. Λοιπόν. Καλημέρα στο Βιετνάμ, σε όλους τους κριτικούς εκεί. Γεια σου Τάκη, με τα κορίτσια σου τα ωραία στο Βιετνάμ. Ζωή χαρισάμενη λέει, περνάνε οι Έλληνες στο Βιετνάμ. Μιλάμε μαζί και μου λένε
Άγγελε, εδώ είναι η ζωή. Δεν έχουμε κορώνες, δεν έχουμε ιούς, δεν έχουμε μικρόβια. Όλα ανοιχτά είναι, απαγορεύεται η κυκλοφορία από το εξωτερικό στο εσωτερικό και έτσι όλα περνάνε καλά. Μπράβο, πάτε καλά. Καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο μας, που νομίζω και ελπίζω στο Θεό μετά από τον Ιανουάριο να πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο σας είχα πει. Και για να υπερθυμίσουμε αυτό το οποίο είχα πει, ότι οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από το νησί. Έρχεται η μεγάλη ώρα. Να κάνω το σταυρό μου, γιατί πιστεύω εγώ στα Άγια και στα θαύματα. Να κάνω το σταυρό μου να μην γίνει καμιά αλλαγή. Γιατί ουέν και αλίμονο κι αν γίνει αλλαγή, θα κλάψει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα. Και όταν σας λέω κάτι διαπράγματα, δεν το λέω γιατί τα ονειρεύομαι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί φίλοι. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζοντας κάποια στιγμή αυτή η πόλη να επιστρέψει στα χέρια των Ελλήνων, το Πατριαρχείο να επιστρέψει στα χέρια των Ελλήνων, διότι ούτε η Αγία Σοφία, αλλά ούτε και το Πατριαρχείο μας, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, μου το λέω αυτό το πράγμα, τι να σας πω, ανήκουν πλέον στα χέρια μας. Ενόμιζα ότι ανήκανε και στα χέρια των Αμερικανών, των Ελλήνων, ας πούμε. Ούτε και αυτό δεν υπάρχει. Όλοι τους έχουν πουληθεί από πάνω μέχρι κάτω. Είμαι στον αέρα και θα σας έλεγα γιατί έχουν πουληθεί. Για το γά, δολάριο ή το ευρώ. Δεν υπάρχει πλέον χριστιανοσύνη, Χριστός, Θεός, Αγίοι για αυτούς τους ανθρώπους. Βγήκε ο άλλος τώρα, ο άπλητος, και ξέρετε για ποιον λέω, ο αστοιχείωτος. Και ευτυχώς που δεν τον έχουμε εδώ στη Φλόριδα, γιατί εδώ πέρα θα τον είχαν ρίξει στους Καρκαρίες τώρα ή στους Κορκόδηλους, να τον είχαν φάει ζωντανόν οι Φλωρίδιανς, εάν είχαμε τι τους κυβερνήτες όπως έχετε εσείς στη Νέα Υόρκη. Και να λέει, εγώ είμαι ο Θεός σας και όχι αυτούς επάνω που πιστεύετε. Το καταλάβετε αυτό? Εγώ θα σας κάνω καλά, λέει, από την κορώνα, και όχι αυτός. Και εγώ πέρα πάρω τα βραβεία, λέει, και τα credits για την κορώνα. Ποια βραβεία, ρε, πρέπει να σε πάνε στη φυλακή, γιατί έφαγες εκεί πέρα τόσες χιλιάδες άτομα. Και απόρπως αυτοί είναι ορκέζοι, δεν σε έχουν πλακώσει στο ξύλο ακόμα. Έφαγες τόσες χιλιάδες άτομα με τον κορονοϊό. Έστενες όλους τους αρρώστους και τα πτώματα μέσα στα γυροκομεία να καθαρίσεις εκεί πέρα τους πάντες για να βγάλεις λεφτά από τις συντάξεις. Και να φας τα οικόπεδά τους και τα κτίρια τους στη Νέα Υόρκη. Έγκλημα μεγάλο. Αλλά και που τα λέω, άχρηστα είναι. Τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε. Περνάμε δραματικές μέρες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η νέα κορώνα, τη λέγω η νέα κορώνα, εντάξει, είναι κορώνα γιατί αυτός ο ιός είναι στρογγυλός και έχει τα παρατράγουδά του. Η νέα κορώνα, κυρίες και κύριοι, είναι διαφορετική από αυτή που ήταν εδώ και 6 μήνες. Εκείνη η κορώνα έτρωγε από 65 και πάνω. Μπαμ, τους έδινε στον όλο τον κόσμο. Άμα είχαν ζάχαρο, άμα είχαν κρύωμα, άμα είχες καρδιά πρόβλημα, άμα είχες kidneys, άμα είχες το ένα, και you know, everything, you know, bam, you die. Με το coronavirus. Βεβαίως, πιστεύω και λέω ατράταχτα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι. Διότι the coronavirus is not a joke.
It's reality. It's real. Είναι εδώ και μας πονηρεύει σε κάθε γωνία. Μας βλέπει όπως το λυκό σκύλο περιμένει σκυμμένο κάτω να βουτήξει το κουνέλι. Εντάξει. Περιμένει για οποιονδήποτε είναι άτυχος να τον πάρει μαζί του. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Γιατί αυτή η κορώνα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τώρα, δεν έφτασε στην Αμερική ακόμα λέει, χτυπάει και νεανικές ηλικίες. 12 χρονών παιδάκια, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 35, 40, 45, 50, δηλαδή κάτω από τα 65 και τους στέλνει στον άλλον τον κόσμο. Πολλά τα θύματα. Λόγω ότι είναι πολλά τα θύματα στην Ευρώπη, δεν θα παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προετοιμάσουν τον κόσμο όπως κάνανε εδώ και ένα χρόνο ή 8 μήνες πίσω. Γιατί? Διότι έτσι και μάθει ο κόσμος στην πραγματικότητα ότι αυτός ο νέος ιός, ο οποίος είναι σοσιαλοκομμουνιστοφασιστικός ιός, από την Κίνα κομμουνιστικός ιός, και ότι έχουμε επιπλέον στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά όχι με όπλα, αλλά είναι ένας βιολογικός πόλεμος, αγαπητοί φίλοι, και τα όνειρα του Bill Gates και των υπόλοιπων elites, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση, ο George Soros και όλοι αυτοί οι μάγκες, θέλουν να καθαρίσουν το μισό πλανήτη. Και οπωσδήποτε ο πρώτος ιός ήταν μόνο και μόνο για να φάνε τον πρόεδρο, ο δεύτερος ιός τώρα που βγήκε είναι ότι πρέπει για αυτούς για να μπορέσουν να σας κοντρολάρουν. Να σας κλείσουν στα σπίτια σας. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα ακούγα τον πρωί τον Άρωνε, μου έστειλε ένας φίλος ένα τηλεγράφημα και μου έστειλε ένα τηλεγράφημα το πρωί και μου λέει, κοίταξε ρε αυτός ο άπλητος ρε Άγγελε, κοίταξε ρε εδώ, έλα στη Νέα Υόρκη Άγγελε. Τι να έρθω να κάνω στη Νέα Υόρκη ρε σπίτι, ήμουν να έρθω τώρα τον περασμένο Ιανουάριο να σας κάνω και FM και τηλεόραση εκεί. Τι να έρθω να κάνω εκεί που δεν θα μείνει κανένας φορτίος. Πέστε μου τι να κάνω που όλα είναι κλειστά. Επιχειρήσεις, τα πάντα, σας έχουν κλειδώσει από το πρωί στο βράδυ. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, τώρα στο Thanksgiving Day, εγώ θα πάω με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου έξω, θα φάω καλά, δεν θα φοράω μάσκες, ο κυβερνήτης τώρα και ο δήμαρχος, ε. Ακούστε την αναισθησία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί εγώ είμαι αρχηγός σας, λέει και πάω που θέλω και δεν μου πείτε εσείς τι θα κάνω. Αλλά αυτός βγαίνει στην τηλεόραση και απαιτεί με ένα κομμουνιστικό είδος το τι θα κάνετε εσείς την ημέρα των ευχαριστειών. Και σου λέει, θα σου στείλω το 100, παραδείγματος χάρη, την αστυνομία στο σπίτι σου, εάν μάθουμε ότι την ημέρα των ευχαριστειών έχεις πάνω από 4 άτομα στο σπίτι σου, της οικογένειάς σου. Οι Αμερικανοί τι κάνουν κυρίες και κύριοι την ημέρα των ευχαριστειών? Δοξάζουν το Θεό και έχουν μια Τούρκη, γαλοπούλα δηλαδή, μεγάλη, και μαζεύονται φίλοι, συγγενείς, όλη η οικογένεια. Κάνουν την προσευχή τους, το σταυρό τους, να ευχαριστήσουν τον Θεό για τα πλούτη τα οποία τους έχει δώσει. Δεν είναι κακό κυρίες και κύριοι. Αλλά αυτοί οι σατανιστές, όχι, θα σου στείλω την αστυνομία και θα σου δώσω πρόστιμο στη Νέα Υόρκη, έτσι και τολμήσεις, έτσι ακριβώς. Και εκεί στο τραπέζι που θα καθίσεις και θα έχεις το γιο σου, το μωρό και την κόρη σου, τη μικρούλα που είναι 3 χρονών και 4 χρονών και την γυναίκα σου που είναι και αυτή μια μορφούλα, δεν μπορεί να την έχεις τη γυναίκα σου δίπλα σου και να την πιάσεις στο χέρι και να την φιλήσεις. Ούτε τα παιδιά σου να τα έχεις απέναντί σου πρέπει να είναι 6 πόδια μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να πάρεις ένα ειδικό τραπέζι 24 ποδιών για να τρώει το παιδί σου. Μακριά από σένα, μακριά από τη μαμά του, την αδερφούλα και τα πάντα. Εκεί έχουμε φτάσει. Και θα έρθει ο Μεσσίας, λέει, να σας κάνει καλά και να αντέξει τον κορονοϊό. Με γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το φίλο μας τον Σταύρο Βιτάλη. Γεια σας αγαπητέ φίλε Σταύρο, τι κάνεις, πώς πάει η Ελλάδα? Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ η Αθήνα είμαστε σε κατοίκον περιορισμό, έγκλειστη.
Δηλαδή σας έχουν κλείσει στη φυλακή όλους? Για να σε ρωτήσω κάτι, ναι, για να καταλάβω. Εάν ήμουν εγώ στην Αθήνα και έφευγα από το σπίτι μου να οδηγήσω, ας πούμε, και να πάω γύρω στην Ομόνια μια βόρτα, να ξεσκάσω, να μην είμαι στο σπίτι 24 hours a day, επιτρέπεται αυτό ή θα με κλείρανε μέσα? Θα σε πιάνανε, θα σου ζητούσαν εάν έχεις χαρτί επάνω σου, για ποια δουλειά έχεις βγει έξω. Και αν δεν είχες μια καλή δουλειά, θα σου κάνανε, θα σου δίνανε πρόστιμο 300 ευρώ. Δηλαδή, το ευρωπαϊκό, το σοσιαλιστικό, το σοσιαλιστικό σύστημα της Ελλάδος επιβάλλει δηλαδή στον καθέναν κλείσιμο στο σπίτι του, στο κοντομίνιο, στο διαμέρισμά του, 24 hours a day, whatever, για ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, να μην μπορεί να βγει έξω να πάρει αέρα. Δηλαδή, σοβαρολογούμε? Η Ελλάδα, Άγγελε, έχει κομμουνισμό. Εάν δεν το πήρανε χαμπάρι, έχει κομμουνισμό. Μα εγώ το λέω χρόνια αυτό, τώρα το πήρατε χαμπάρι. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω χρόνια ότι έχετε κομμουνισμό. Λοιπόν, εδώ στην Αμερική όμως, από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα έχουν περάσει 9 μήνες περίπου, δεν είχαμε ούτε την αστυνομία στο σπίτι μας, ούτε η αστυνομία να σταματάει το ευρύ κοινό γιατί οδηγάς στη highway και πήγες στην ακροθαλασσιά. Εάν η αστυνομία, παραδείγματος χάρη, όπως έγινε και έλεγα εγώ και στα απόστατα, έχεις δει κιόλας, στο Κρήγορε Beach έκλεισε για ένα μήνα, τον Ιούνιο, οδήγησα όμως στο Κρήγορε Beach. Δεν μου πει αστυνομία, μη φύγεις ή να με πιάσεις τη χάρη γιατί πας εκεί. Νο, πήγαινα στη δουλειά μου, άλλοι πήγαινα στις δουλειές τους, οδηγούσες κανονικά. Ούτε μάσκα να φοράς μέσα στο αυτοκίνητο σου είναι υποχρεωτικό, ούτε άμα βγεις από το αυτοκίνητο σου έξω και να περπατήσεις πρέπει να φοράς μάσκα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά θελοντικά όμως, προσέξτε, θελοντικά όμως, όταν εγώ σταματήσω και φύγω από το στούντιο που δεν είναι κανένας και δεν έρχεται κανένας μέσα γιατί έχω απαγορεύσει να έρχονται κόσμος για να μην γεμίσω το κορονοϊό που λέει ο λόγος, και πάω στο Walmart, πάω στη γροσαρία, πάω σε ένα μαγαζί που έχει πέρα 500 άτομα και 300 άτομα και 200 άτομα, αγαπητέ φίλε Σταύρο, όλοι φοράνε τη μάσκα τους, θα φορέσω και εγώ τη μάσκα μου. Εις περίπτωση κάποιος, εθελοντικά πάντα αυτό, κάποιος είναι ο φορέας και δείξει και γεμίσει τους πάντες στον ιό. Αυτό γίνεται. Δεν τρέχει τίποτα. Αλλά όταν βγούμε από το μαγαζί, η μάσκα στο χέρι, στη τσέπη και πάμε στο αυτοκίνητό μας και κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι εθελοντικά. Αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Αυτά θα αλλάξουν, Άγγελε, αν και ο Biden περιμένετε lockdown, περιμένετε φυλάξη και εσείς. Μα ήδη αρχίσανε στη Νέα Υόρκη, ήδη αρχίσανε στη Νέα Υόρκη, να συμπεριφέρεται ο κυβερνήτης με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το attitude, που εννοεί στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, τώρα δεν ξέρω αν θα ξεσηκωθούν με τα όπλα και θα κατέβουν κάτω και θα αρχίσουν να πυροβολάνε τη Βουλή μέσα και όλους εκεί μέσα που είναι μέσα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ακριβώς. Μια φορά θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει ένα δυναμικό σύνταγμα. Ένα σύνταγμα που κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Ένας από τους νόμους του συντάγματος λέει το εξής, και μακάρι και η Ελλάδα να έχει αυτό το σύνταγμα. Λέει το εξής: κάθε Αμερικανός πολίτης πρέπει να έχει πιστόλι στο σπίτι του, και όχι πιστόλι με μια σφαίρα, καμιά φορά λέμε και πολυβόλο, να μολάει, ξέρεις, 500 σφαίρες το λεπτό. Όλοι οι Αμερικανοί και τα 80% έχουν αδειάσει τότε που βγήκε ο Ομπάμα για 8 χρόνια και έκανε ψευτοανακοινώσεις και έλεγε θα σας πάρω τα όπλα, θα σας πάρω τα όπλα. Οι Αμερικανοί ξύπνησαν και άδειασαν τις αποθήκες. Όχι μόνο άδειασαν τις αποθήκες και έκαναν ρέτσι τα όπλα τους, αλλά πήραν και έξτρα όπλα τα οποία δεν είναι register, εις περίπτωση ότι κάποιος έρθει κομμουνιστής ή σοσιαλιστής, ο οποίος θα επιβάλλει νόμο με το στρατό να πάει όχι αστυνομία, αλλά ο στρατός εναντίον των σερίφιδων, προσέξτε, στην Αμερική
Ο στρατός, αν θα γίνει κάτι τέτοιο πράγμα, θα πάει εναντίον του σερίφη, διότι ο σερίφης είναι το πιο καλό το οποίο υπάρχει στην Αμερική. Ο χωροφύλακας ο λεγόμενος ψηφίζεται από μένα, ναι, τον Άγγελο Αγγελάτο. Πολύ απλό. Και είμαστε φίλοι κάθε μέρα. Και όταν εννοώ τον Άγγελο Αγγελάτο, είμαι Αμερικανός πολίτης, και για όλους τους Αμερικανούς πολίτες ο σερίφης ψηφίζεται στις εκλογές. Δεν είναι όπως η πόλη η οποία λέει εγώ ο δήμαρχος σε πληρώνω και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ο σερίφης έχει ορκιστεί να προστατεύσει το Σύνταγμα και τον Αμερικανό πολίτη εις περίπτωση ότι κατεσυμβεί το κακό για αυτόν. Εδώ στη Φλόριντα οι σερίφηδες βγήκανε ανοιχτά και είπανε «Αμερικανοί πολίτες, πάρτε τα όπλα στα σπίτια σας και να τα έχετε γεμάτα τα όπλα». Γεμάτα τα όπλα. Γιατί το λέει αυτός ο σερίφης? Άρα και κάτι έχουν μοιραστεί. Και ο Θεός θα βάλει το χέρι του να μην συμβεί κάτι τέτοιο πράγμα. Τι να σου πω. Για πες μου, Βασίλη. Βασίλη λέει ο Σταύρο. Εδώ και αρκετό καιρό που είχαμε ξαναμιλήσει, μου είχες πει ότι θα έκανες μια μεγάλη συγκέντρωση, μια διαδήλωση στην Ελλάδα. Και θα έχεις πάρα πολύ κόσμο. Και θα γινόταν μπόμπα στην Ελλάδα. Τι ακριβώς έγινε, μπορεί να μου πεις? Με αυτή τη συγκέντρωση, για να συνεχίσουμε τώρα τα θέματα. Έγινε την 5η Σεπτεμβρίου. Ήρθαν οι ειδικές δυνάμεις, τις οποίες κάλεσα, όπως γνωρίζεις είμαι υποστράτηγος. Ειδικές δυνάμεις, σαν υποστράτηγος που είσαι, ήταν ελληνικές δυνάμεις ή ήταν γερμανικές? Ελληνικές. Έτσι. Ναι. Reserved, έτσι, όχι η τακτική δύναμη, έτσι. Ήρθαν, δυστυχώς δεν ήρθε ο κόσμος, φοβήθηκε ο κόσμος να έρθει. Ήρθαν περίπου τα 1000 άτομα και κάτω από αυτήν την λογική δεν μπορούσε να προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς προχωρήσαμε και ζητήσαμε από τον Κούραχο της Βουλής, δηλαδή τον διοικητή της αστυνομίας της Βουλής, να μας παραδώσει τα κλειδιά. Μπας περιπτώσει το κλίμα εκεί ήταν τρομακτικό, Άγγελε. Ζητήσατε εσείς από τον υπεύθυνο της Βουλής να παραδώσει τα κλειδιά της Βουλής. Και αν σας παράδει τα κλειδιά, τι θα γινόταν? Ακριβώς, μετά? Ναι. Τι θα γινόταν μετά? Θα πηγαίνετε μέσα, τι θα κάνετε? Θα κάναμε αυτό ακριβώς που έκανε και η Ισλανδία το 2010. Δηλαδή θα πηγαίναμε μέσα στη Βουλή. Ήμασταν 51 αντιπροσωπείες από τους 51 νομούς της χώρας. Από την Κεφαλονιά ήταν ο Σταύρος ο Διακάτος, ο Χωριανός του. Λοιπόν, θα συνεδριάζαμε, θα επικυρώναμε το Σύνταγμα του Καποδίστρια, τον οποίο βλέπετε πιστεύω πίσω μου, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και από εκεί και πέρα αυτό που μόλις είπες προηγουμένως με τον εκλεγμένο σερίφη, αυτό ακριβώς προτείνει το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Ο διοικητής αστυνομίας και ο εισαγγελέας σε κάθε νομό, όπως είναι και στα states, τις πολιτείες εκεί της Αμερικής, να είναι εκλεγμένος. Θα επικυρώναμε, θα πηγαίναμε σε προσωρινή κυβέρνηση και από εκεί και πέρα θα πηγαίναμε σε εκλογές πλέον με κατάργηση του συστήματος αυτών των κομματικών συμμοριών, όπως τις λέμε, Άγγελε. Ναι. Ο κόσμος δεν ήρθε, φοβήθηκε. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ πλέον εδώ στην Ελλάδα, Άγγελε. Τον έχουν κλειδώσει μέσα. Τον απειλούν κάθε μέρα, αυτά τα μίντια κάθε μέρα τον αρρωσταίνουν. Κάθε μέρα έχουμε αυτοκτονίες κατά δεκάδες, δεν μιλάει κανένας. Η Ελλάδα πηγαίνει κάθε μέρα το κακό στο χειρότερο, Άγγελε. Και όλα προμηνύουν, όπως προμηνύουν και στην Αμερική και στις ΗΠΑ, προμηνύουν μια έκρηξη η οποία θα είναι πάρα πολύ άσχημη φυσικά, αλλά όλα δείχνουν πως θα γίνει. Εμείς, όπως είπαμε πρόσφατα στην ομιλία μας στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και στα μέλη της Εθνοσυνέλευσης του κινήματος αυτό που δεν είναι κόμμα, να το επαναλάβω για μια ακόμη φορά, τους είπαμε ότι όλα εξαρτώνται πλέον από το αν θα βγει ο Biden ή ο Τραμπ στις ΗΠΑ. Εάν θα βγει ο Τραμπ, έχουμε μια ελπίδα να δούμε να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει αυτό το οποίο ήταν έτοιμα στην προεκλογική του εκστρατεία. Το θυμάσαι καλύτερα από μένα, γιατί είσαι μαζί με τον Τραμπ όπως και εμείς. Drain the sewer. Καθάρισε τον υπόνομο της Washington. Δεν το έκανε αυτό ο Άγγελε. Έπρεπε να το κάνει, έπρεπε να καθαρίσει τον υπόνομο. Έπρεπε να στείλει τη Χίλαρη και τους άλλους μαφιόζους εκεί φυλακή. Αυτόν τον περίεργο με το Αλτσχάιμερ, τον περίεργο τύπο που δεν θυμάται τι κουβέντα είπε πριν 5 λεπτά,
έπρεπε και αυτόν μετά την αποκάλυψη του γιου του και τις κομπίνες και τις απάτες να τους στείλει φυλακή. Δεν τόλμησε ο Τραμπ. Δεν περίμενε, φαίνεται, ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι κομμουνιστές δηλαδή, οι μαρξιστές για την ακρίβεια, ότι είναι τόσο πονηροί και τόσο διεστραμμένοι, ότι θα καταφέρουν με την Dominion να κλέψουν τις ψήφους του αμερικανικού λαού. Δεν το περίμενε. Έπρεπε να το περιμένει. Μάλλον δεν είχε καλούς συμβούλους να του πούνε να λειτουργήσει δραστικά και να βάλει όλα αυτά τα ρεμάλια φυλακή, αφού είχαν όλοι ποινικά αδικήματα. Ιδιαίτερα η Χίλαρη και οι λοιποί. Και ο Κλίντον, ο Μπιλ Κλίντον ο ίδιος. Και ο Ομπάμα και όλοι τους. Και ο Μπάιντεν και όλοι τους που έχουν ποινικά αδικήματα. Είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ είναι ένας πατριώτης, αλλά δεν περίμενε τόση βρωμιά. Εκεί πέρα του την κάνανε, επιτρέψε μου την έκφραση στα λαϊκά, του την κάνανε και του κλέψανε τις εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα όλες οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν αν θα βγει ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν. Εάν θα βγει, κατά την εκτίμησή μου, ο Τραμπ, τα πράγματα θα είναι εδώ δραστικά σε αλλαγές, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι πλέον αποφασισμένος να καθαρίσει το στάβλο. Η Μητσοτακέη και η Τσιπρέη και όλο αυτό το σύστημα που είναι με τον Biden, καθαρά το είδες, έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο η Ελλάδα, όλος ο πλανήτης, και να κάνω και μία έτσι παρέμβαση για τη Ρωσία, γιατί ακούω αμερικάνικα κανάλια που λένε ότι ο Πούτιν αναγνώρισε τον νέο πρόεδρο και έκανε και χθες και σήμερα ο Πούτιν ανακοινώσεις, εδώ στο κανάλι μας δηλαδή, ότι είναι ψέματα και προπαγάνδες. Δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν έγινε αυτό το πράγμα. Όχι, θα αφήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία υπέρ του Biden. Είναι σαφείς οι δηλώσεις τους. Μην ξεχνάς ότι είναι ίδια παρέα, Άγγελε, όλοι αυτοί. Κοίταξε, τώρα ο καθένας έχει... New World Order. Ναι. Ο καθένας έχει τα δικά του. Είναι η ίδια παρέα αυτή που κυβερνάνε. Κοίταξε, είναι. Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια είναι κάτω από την μπότα τη γερμανική ή κάτω από την αιγίδα της παγκόσμιας κυβέρνησης, και ό,τι θέλουν αυτοί κάνουν και τελεία και παύλα. Λοιπόν, αυτοί βγάζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βγάλουν και τελείωσε. Εδώ τώρα, να μην πω ονόματα στον αέρα, γιατί το κακό έχει. Η μόλυνση έχει πλέον φτάσει σε όλο τον πλανήτη. Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, καθόμουν και έβλεπα κάθε μέρα το Star Trek. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι το Star Trek? Ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Ο Spock, ο Captain Kirk. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σύριο. Ήταν το μόνο το οποίο κοίταζα στην τηλεόραση. Δηλαδή, τα άφηνα τα πάντα να κοιτάξω αυτό το μια ώρα περίπου, 50 λεπτά. Και υπήρχε ένα σύριο. Και αυτό ακριβώς ταιριάζει στη σημερινή κατάσταση του πλανήτη. Πώς μολύθηκε ο πλανήτης από διάφορους ιούς. Και πέθανε ο κόσμος στους δρόμους, πέθανε στα σπίτια τους, πέθανε στα νοσοκομεία, γεμάτα νοσοκομεία. Τέτοια. Υπήρχε αυτό το σύριο, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λεγόταν. Έτσι να το πάρω, να το κατεβάσω κάτω, να το μεταδώσω. Αν κανένας από εσάς γνωρίζει και θυμάται, στείλε μου τότε ένα link. Αλλά έτσι κάπως έχει γίνει ο πλανήτης. Και ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό το κακό στον πλανήτη είναι για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Βλέπουμε την Ισπανία τώρα, χτες στην τηλεόραση, να καλεί τους Ισπανούς να παραδώσουν τα χρήματά τους. Διότι το χρήμα δεν θα υπάρχει πλέον. Δεν θα υπάρχει χρήμα. Δεν θα υπάρχει το ρευστό χρήμα. Δεν θα υπάρχουν τα ψηλά. Δηλαδή θα πηγαίνει, ας πούμε, τώρα εδώ μερικά μαγαζιά στην Αμερική λένε, να πάω στο McDonald's παράδειγμα σου χάρη. Πάω εκεί πέρα, φοράω τη μάσκα μου και τελείω φέρνουμε ένα hamburger. Πόσο κάνει το hamburger? 2,65. 2 δολάρια και 65 σέντζια. Δίνω 3 δολάρια. Πρέπει αυτή να μου δώσει τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι, σε πένια. Δεν θα μου τα δώσει. Μου λέει, δεν παίρνουμε πένια. Σε υποχρεώνει υποχρεωτικά να ανοίξεις λογαριασμό στο credit card και να πληρώσεις με credit card. Το εβραϊκό σύστημα. Θυμάμαι όταν παντρεύτηκα, πήγα γαμήλιο ταξίδι, κουραζιέρα με το Λίμπια, το κουραζιερόπλοιο.
αντίκα κουραζιρόπουλο, ήταν high class και ακριβό εκείνη την εποχή. Όταν γύρισα με το Λίμπια, όταν πήγα στο Μέξικο, λέω στην εταιρεία που νίκαζε αυτοκίνητα, είχε ένα Volkswagen χωρίς σκεπή. Εκείνη την εποχή. Και λέω στο Μεξικανό, θέλω να νοικιάσω να πάω στο νησί, γύρω γύρω. Καλά, μου λέει πρέπει να βάλεις, λέει, το credit card. Λέω δεν έχω credit card. Μου λέει δεν πάω στο νοικιάσω. Του λέω καλά ρε εσύ, του λέω. Το νησί είναι 5 μίλια. Πού θα πάω κολυμπώντας, θα φύγω με το αυτοκίνητό σου, εφόσον είμαι εδώ. Δεν πάω πουθενά, είναι μικρό το νησί, το κάζαμε. Όχι, μου λέει πρέπει να έχεις credit card. Να σε πληρώσω πρωτοκαταβολή, κάση, πόσο θέλεις, μου λέει. Ένα χιλιάρικο. Η αξία του αυτοκίνητου να πάω γύρω στο νησί ήταν 35 δολάρια εκείνη την εποχή. Αλλά μου πήρε ένα χιλιάρικο ρευστό χρήμα, γιατί δεν είχα credit card, αγαπητοί φίλοι. Όταν πήγα πίσω, και τότε το αυτοκίνητο ήταν μια χαρά, δεν το τρακάρισε και τα πάντα, όχι, μου λέει εδώ το χιλιάρικό σου. Μου το έδωσε πίσω ο άνθρωπος. Ήταν εταιρεία μεγάλη, Hertz. Την εποχή που πήγα στο honeymoon, περνάει το Έλενα και καθαρίζει τη Φλόριδα. Και την εφορά στο σωστήρι τότε, του λέει τι γίνεται κάτω, εμείς δεν είχαμε τυφώνα. Πέρασε ο τυφώνας, λέει έχουμε πυμνά το νερό δεξιά-αριστερά, καταστροφή, είχαν κλείσει οι δρόμοι και έπρεπε κυρίες και κύριοι να μείνω στο Μαϊάμι για 3-4 μέρες. Πάω σε ένα ξενοδοχείο, του λέω θέλω δωμάτιο, εγώ και η γυναίκα μου. Βεβαίως μου λέει. Το όνομά σου εδώ, μου λέει credit card, θα σε πλώσω κάση μπροστά. Όχι, μου λέει, πρέπει να έχεις credit card. Δεν έχω credit card, του λέω. Δεν πιστεύω στα credit card, γιατί εγώ δεν είχα credit card ποτέ. Ποτέ δεν είχα credit card, πάντα πληρώνω κάση. Κάση. Όχι, μου λέει, πρέπει να έχεις credit card. Φεύγω από αυτό το ξενοδοχείο και πάω στο άλλο. Το ίδιο πράγμα. Τελικά βρήκα ένα μοτέλ, ένας Κουβανέζος, βρέσει, του λέω. Τελικά πού θα κοιμηθώ. Πού θα κοιμηθώ, λέω τελικά, λέω, στο δρόμο με τη γυναίκα μου. Μου λέει εδώ πέρα, μου λέει πόσο είναι η βράδια, μου λέει 25 δολάρια. Αφού είναι φθηνό το ξέρω, 25 δολάρια. Δεν ήταν τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Με το έτσι θέλω να έχω credit card. Δεν έχω credit card, έτσι του λέω. Μου λέει Άγγελε, πλήρωσε μας, λέει και είσαι εντάξει. Πόσο είναι, μου λέει ένα 25 overnight. 75 δολάρια για 3 βραδιές. Πάρτα, του λέω, κάση. Και τότε σε κάνει 25 τύψη κιόλας. Εκεί που θέλω να καταλήξω, από τότε προσπαθούσαν οι παγκοσμιοποιητές να μειώσουν το δολάριό σας, το χρήμα σας, το ρευστό χρήμα σε όλα τα κράτη, με το να εφαρμόσουν τα credit cards, τα λεγόμενα. Και τώρα βρήκαν το κόλπο με τους κορονοϊούς. Πέρασε ένας κορονοϊός που πέτυχε εν καιρό Ομπάμα, το Swan Flu αν θυμόσαστε, με τα γάντια μας να φοράμε να πάμε στο ταχυδρομείο, να μην αγγίξουμε αυτό, να μην πατήσουμε τα κουμπιά, να μην βάλουμε το credit card στο μηχανάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε τόσο προπαγάνδα όσο υπήρχε τώρα. Με αυτόν τον κορονοϊό. Η ίδια γρήπη ήταν. Με άλλη ονομασία. Λοιπόν, τι κάνανε τώρα. Θέλουν να εξοντώσουν τους πάντες. Καλά αυτός ο κορονοϊός που βγήκε. Για λέγε. Την πέρασα εγώ αυτή την αρρώστια του κοροναϊού. Να σου πω τι έγινε. Εγέμισε ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα, τι είναι κορονοϊό. Αλλά να σου πω τι έγινε, θες να μάθεις τι έγινε. Για πες μου να μάθουμε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ένα απόγευμα ξαφνικά με έπιασε βήχας που πονούσε το στήθος μου. Πήρα ένα φάρμακο αυτό το υγρό για το λαιμό μου. Το βράδυ ανέβασα πυρετό. Την άλλη μέρα ήμουνα, το πρωί ήμουνα λίγο χάλια, μέχρι το απόγευμα ήμουνα καλά. Και την μέθ' επόμενη μέρα, δηλαδή μια μισή μέρα περίπου κράτησε, ήμουνα περδίκη. Τίποτε. Αυτό ήταν. Και τελείωσε. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Είναι ο κοροναϊός, υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, Άγγελε. Το γνωρίζουν αυτό. Απλώς είναι μια μετάλλαξη τώρα αυτός που έγινε στη Χουάν, στην Κίνα κτλ. Που έγινε ο 19. Λοιπόν, τον οποίο τον μπασάρουν με αυτόν τον τρόπο για να τρομοκρατήσουν την κοινότητα, την παγκόσμια των ανθρώπων. Και να περάσουν τα μέτρα τους. Και τα μέτρα τους είναι αυτά που μόλις περιέγραψε προηγουμένως. Δηλαδή πλαστικό χρήμα, τσιπάρισμα όλοι, εμβόλιο όλοι, αυτό του MIT το εμβόλιο, έτσι. Με το οποίο θα μπορούν να βλέπουν όλα τα βιομετρικά μας στοιχεία, να βλέπουν που πήγαμε, που ήμασταν κτλ. Ό,τι δηλαδή έχει υποθεί και από πατέρες εκκλησίες ακόμη, και από προφήτες, και από ανθρώπους που έχουν λίγο περισσότερο μυαλό. Εγώ τα ήξερα αυτά
Άγγελε, από τη δεκαετία του 80, όταν ήμουν φοιτητή στο Georgetown University, αυτό το σιωνιστικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τα ήξεραμε από τότε. Αυτά αγαπητέ φίλε, Σταύρο, να υπενθυμίσω, και οι παλιοί ακροατές γνωρίζουν πολύ καλά. Είχα εδώ στο σταθμό πάντα, κάθε εβδομάδα, τον Καψάλη, που είχε την εφημερίδα. Ξέρεις ποιος ήταν αυτός. Και τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Και τι δεν έλεγε. Τι και τηλεφωνικός τα έλεγε. Τα είχε παρουσιάσει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τον καθαρίσανε. Πριν τα παιδιά, μια μέρα πρωί τον βρήκαν, λέει, πεθαμένο, λέει, σε κάποια αγωνία. Τον καθαρίσανε. Γιατί έλεγε πράγματι, για την παγκοσμιοποίηση μιλούσε. Από εκεί την εποχή. Τη δεκαετία του 80. Μόλις είχαν πρωταρχήσει τις εκπομπές αυτές. Βεβαίως. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, πρωτού πάει συνεχίσουμε για αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο λέγανε τότε, δεν μιλάγανε για globalization, όπως κακώς μεταφράζουμε τη λέξη σε παγκοσμιοποίηση. Αυτό το οποίο λέγανε αυτή η συγκεκριμένη ράτσα, οι Zionists, ήταν global domination, παγκόσμια κυριαρχία. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι λάθος η έκφραση παγκοσμιοποίηση, Άγγελε, το globalization. Η πραγματική λέξη είναι global domination. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Παγκόσμια κυριαρχία. Μέχρι να μας παρουσιάσουν, όπως σωστά είπες προηγουμένως, το μεσία τους. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι να πω. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν όλοι οι λαοί του κόσμου είναι να αντισταθούν. Και η μόνη μορφή αντίστασης είναι, όπως έχουμε ξαναπεί στην προηγούμενη μας συζήτηση, Άγγελε, η ελληνική δημοκρατία. Αυτήν δηλαδή που κάνανε οι Ισλανδοί το 2010, που σημαίνει ότι ο πολίτης από την επόμενη μέρα πρέπει να γίνει νομοθέτης, δικαστής, όπως είναι και στην Αμερική φυσικά, έτσι, και ο πλήτης, δηλαδή όπως είναι στην Αμερική, αλλά με ένα διαφορετικό σύστημα, πιο οργανωμένο, όπως είναι της Ελβετίας για παράδειγμα, το όπλο το πολεμικό, υπηρετούμε στο στρατό, το παίρνουμε σπίτι. Όπως πολύ σωστά είπες για το Second Amendment προηγουμένως, η δεύτερη τροπολογία του Τόμας Τζέφερσον, του ελληνολάτρη αυτού, όπου λέει ότι ο λαός, οι πολίτες θα πρέπει να κρατάνε τα όπλα στο σπίτι τους against the tyranny. Για ποιο λόγο? Εναντίον της τυραννίας. Εκείνος ο σοφός, ο father of the American Constitution and the founder father, όπως τον αποκαλούν, έτσι, ήταν πάρα πολύ σοφός και έβλεπε μπροστά. Γι' αυτό έκανε και το Second Amendment, το οποίο προσπαθήσε και ο Ομπάμα και οι λοιποί να το καταργήσουν, το όπλο δηλαδή στο σπίτι, γιατί το όπλο χρειάζεται εναντίον οποιασδήποτε τύπου τυραννίας. Λοιπόν, αυτή είναι η μοναδική λύση, Άγγελε, το όπλο στο σπίτι, άμεση δημοκρατία, ελληνική δημοκρατία, που σημαίνει ότι ο πολίτης δικάζει και ο πολίτης ό,τι ώρα θέλει παίρνει τον πολιτικό σπίτι του. Να αποφασίσει ο πολίτης για τα πάντα. Yes. Λοιπόν, άκουσαμε τώρα κάτι. Είπες κάτι στην αρχή και για τον πρόεδρο εδώ πέρα, ότι εφόσον εγνώριζε και όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητέ Σταύρο, να σου πω ότι δείξαμε εμείς στο προεδρικό διάταγμα το 2018 εδώ στο κανάλι 48, που υπάρχει αυτή η εκπομπή στο YouTube, έχουμε δείξει πάρα πολλά πράγματα. Ένα πράγμα το οποίο για το globalization και τα λοιπά τα είχαμε παρουσιάσει. Ο πρόεδρος εγνώριζε ακριβώς το τι ετοιμάζεται για αυτές τις εκλογές. Και γι' αυτό είναι αισιόδοξος. Και λόγω του μου γράφουν πολλοί, τι έγινε τώρα, δεν έχετε πρόεδρο, τα παράδοση, τα παράτησε ο πρόεδρός σας. Και θα ήθελα να τους πω στους φίλους, παιδιά, δεν παράτησε τίποτα. Απλούστατα έκανε ένα Twitter και είπε ότι ετοιμάζω, προσέξτε, δώστε βάση στα λεγόμενά μου. Και έβγαλε τη γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για την παράδοση του Λευκού Οίκου στη νέα κυβέρνηση και κάνει ένα Twitter και λέει, ετοιμάζομαι να παραδώσω το Λευκό Οίκο στον νέο κυβερνώντα. Δεν είπε όνομα, σε αυτόν που θα κηρύξει πρόεδρο το ανώτατο δικαστήριο. Αυτό τι εννοεί? Ότι είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Θα κάνει προετοιμασία. Τα κανάλια τα οποία θέλουν να ανακατέψουν τους πάντες, το πήραν αυτό και το μεταδίδουν διαφορετικά. Εγώ σήμερα άκουσα μερικούς ότι ο άλλος ετοιμάζεται και βάζει, και ο Ματαθίας, αν τον άκουσες εχθές, είπε κάτι
Γιατί μου λένε μερικοί, τον βάζει στον αέρα και τα λοιπά. Χρειάζεται και ο Ματαθίας να βγαίνει σε αυτήν την εκπομπή για να μαθαίνουν μερικές ειδήσεις. Ο νέος, αν βγει ο Μπάιντερ πρόεδρος, ο νέος υπουργός εξωτερικών θα είναι ένας Εβραίος. Σκληροπυρηνικός υπέρ της Τουρκίας, αγαπητοί φίλοι. Δεν πρόκανε να γίνει η ορκοδημοσία του και δεν έχει αναλάβει τίποτα ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα αναλάβει. Εντάξει, δεν το γνωρίζει κανένας αυτό το πράγμα. Είπε το εξής και έκανε δηλώσεις. Η Τουρκία είναι κολλητός φίλος μας στην Αμερική και δεν πρόκειται να τα χαλάσουμε μαζί της και ό,τι θέλει. Λοιπόν, εν καιρό Ομπάμα και Μπάιντερ πουλήσανε τα F-35 στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι? Ήρθε ο καινούριος ο πρόεδρος και παγώνει την αγορά των F-35 στην Τουρκία. Μέχρι τώρα είναι παγωμένα. Εάν δεν βγει ο Τραμπ πρόεδρος και βγει ο Μπάιντερ πρόεδρος στην Αμερική, υποσχέθηκε ο Μπάιντερ στην Τουρκία ότι μετά από μια εβδομάδα που θα αρχιστώ, μετά από την ορκομοσία μου και θα αναλάβω τα καθήκοντά μου σαν πρόεδρος, εγγυημένα να σου στείλω πακεταρισμένα τα F-35 στην Τουρκία, γιατί τα έχεις πληρώσει. Πάρτε το ένα χαστούκι εσείς στην Ελλάδα όλοι σας και τα λόμπι στην Αμερική που ψηφίσατε και κάνετε προπαγάνδες και ο αρχιεπισκοπός μας και το Πατριαρχείο μας και όλοι οι πάντες και οι πρωθυπουργοί και παραπρωθυπουργοί και υπουργοί και οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές και όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, εντάξει, έκανε το σταυρό τους και προσευχές δεήσει στα μοναστήρια μας να βγει αυτός ο οποίος θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Πάρτε τα, κυρίες και κύριοι. Και εκτός αυτού, ποιος πρόεδρος ήταν αυτός, όπως είπα και στον Άσερ, που ελευθέρωσε την Κύπρο και την άφησε να αποκτήσει στρατό και όπλα? Αυτός ο σημερινός πρόεδρος. Αν θα βγει ο αυριανός πρόεδρος, ο οποίος είναι του Δημοκρατικού Κόμματος, τι θα κάνει? Θα επαναφέρει το εμπάργκο στην Κύπρο, να μην μπορούν να αγοράσουν όπλα και να κάνουν πόλεμο εναντίον των Τούρκων στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο. Γιατί εγώ εδώ και ένα χρόνο φώναζα και έλεγα στον αέρα, κυρίες και κύριοι, περιμένετε, έρχεται η ώρα, έρχεται η ώρα που οι Τουρκοκύπροι στην Κύπρο θα πάνε κολυμπώντας στην Τουρκία. Το θυμόσαστε? Και πάντα μου λέγατε όλοι, τι λες ρε Άγγελε, που τα βρίσκεις αυτά τα νέα και τα ξέρουμε. Και αυτό ήταν η αλήθεια. Όταν η Κύπρος, η ελευθέρα, η ελεύθερη Κύπρος, η ελληνική Κύπρος αποκτήσει στρατό και τάγκς και αεροπλάνα και τα F-35, γιατί έχουμε λεφτά στην Αμερική, όλοι θα βοηθήσουν, θα ζωντάρουμε. Θα κάνει τους Τούρκους από την κατεχόμενη Κύπρο να φύγουν όλοι τους και θα πάνε κολυμπώντας στην Κύπρο, στην Τουρκία. Και η Κύπρος γίνεται ένα ενιαίο νησί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πολύ απλό, αγαπητοί φίλοι. Αλλά ακόμα και ο πρόεδρος της Κύπρου βιάστηκε και αυτός να στείλει χαρτιά και συγχαρητήρια μηνύματα όλοι σας στον νέο πρόεδρο, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα πρόεδρος. Λοιπόν, μην τρέχουμε ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Μην τρέχουμε. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Τρέχουμε, Άγγελε, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τρέχουνε ή είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία σε αφεντικά πέρα των εθνικών σύνορων των ελληνικών? Κοίταξε, δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπάρχει πρόεδρος. Ότι βιάζονται. Δεν υπάρχει πρόεδρος ακόμα. Άλλο λέω, Άγγελε, όλοι αυτοί που λες ότι βιαστήκανε και τα λοιπά, ανήκουν στο ίδιο συνάφι. Ω, ναι, όλοι, κοίταξε, όλοι αυτοί οι οποίοι στείλανε, κοίταξε, εδώ μπορεί να καταλάβεις ποιοι δεν στείλανε. Κοίταξε, ποιοι είναι αυτοί που δεν στείλανε συγχαρητήριο μήνυμα? Το Μεξικό, πρόσεξε, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Λατινική Αμερική, Ουραγουάη, Παραγουάη, όλα αυτά τα κρατήδια εκεί κάτω, εκτός από την Βενεζουέλα. Ακόμα και η Βενεζουέλα έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα. Η Κούβα, συγχαρητήριο μήνυμα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, όπως λέει και το ποίημα τους. Όλη η Ευρώπη έστειλε. Εκτός από την Ρωσία. Όπου αμέσως βγήκανε προτείνοντα που είναι ψέματα και τα λένε, και αναγκάστηκε ο Πούτιν να βγει στο RT News, εδώ στο κανάλι μας, και να λέει είναι ψέματα. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν έχω αναγνωρίσει κανένα πρόεδρο, ακόμα δεν έχουν πρόεδρο στην Αμερική. Και αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί βιάζονται? Γιατί όταν λες ένα ψέμα κάθε μέρα και προπαγανδίζεις, κάνεις προπαγάνδες, ένα ψέμα, κάποια στιγμή θα κολλήσει το ψέμα αυτό.
Αυτό συμβαίνει. Εδώ έχουν γίνει τρελά πράγματα. Τι να πω, ξέρω και τι να πω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο. Δεν μου λες, Άγγελε, η πιθανότητα για εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική αν βγάλουν αυτοί με το έτσι θέλω τον Biden, τη βλέπεις? Σύμφωνα με αυτά δεν θα θέλω να πω τίποτα. Δεν θα θέλω να πω τίποτα. Δεν θα θέλω να πω τίποτα. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ένα πράγμα θέλω να πω. Εχθές, εδώ στο στούντιο, το είχα ξαναπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 3-4 χρόνια νομίζω, 3 χρόνια, έχουμε καλούς γειτόνες και έχω καλά άτομα τα οποία είναι μαύροι, μαύροι, σαν τη μαύρη κατάρα, μαύροι δηλαδή, μαύροι, μαύροι, σαν το τηλέφωνο μου, έτσι, μαύροι. Λοιπόν, αλλά είναι χρυσές καρδιές. Και στο σταθμό έρχονται εδώ πέρα, εκπέμπουν, κάνουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και θυμάμαι, εδώ και 2,5 χρόνια, μου έφερε ένα πακέτο. Γιατί αυτός δουλεύει στο UPS. Ο μαύρος και μας ξέρει. Πάντα σπορλάρει, χαιρετάει να πάνε. Μου λέει η μικρή κόρη μου, γιατί κάνει μια φράχτη μαζί μου. Μου λέει αυτός ο μαύρος με τόσο αγάπη έχει μαζί σου. Όλο πάντα σπορλάρει, ανάβει τα φώτα, χαιρετάει. Τα τρακάρει μου λέει αυτός. Λέω είναι καλός φίλος μας, λέω. Anyway, μια φορά ήρθε εδώ πέρα, τότε που η Ελλάδα βοήθησε την Αιθιοπία με τους Άσεις που σκοτώνανε τα παιδιά τα μαύρικα στην Αφρική και η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των μαύρων στην Αιθιοπία και ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα και κατέβηκε από το τρόκι του, ήμουν απ' έξω εκεί πέρα να μου φυλάει τα ποδάρια. Τι κάνεις ρε εσύ, του λέω. Ρε δεν είμαι, ας σήκω πάνω, του λέω. Τι έγινε, του λέω. Να το κλάμα, κυρίες και κύριοι. Έχω χάσει παιδιά μου, λέει, και οι γονείς μου εκεί κάτω και θέλω λεφτά εκεί κάτω να ζήσουνε. Και μου λέει, I want to thank so much the Greek government. I want to thank the Greeks. They supporting our people in Ethiopia. Έτσι, και να κλαίει ο άνθρωπος και να με φυλάει στα ποδάρια. Πρέπει να σήκω πάνω, ρε, του λέω. Είμαστε φίλοι, του λέω. Εγώ δεν είμαι κανένας θεός, του λέω, να μου φυλάει στα ποδάρια. Anyway, έκανα μάλλον σου βάλα καφέ να πει εκεί πέρα και μου πω ολόκληρη την ιστορία. Τι λέει ρε εσύ, του λέω, τι πράγματα συμβαίνουν εκεί κάτω. Εχθές μου έφερε ένα δέμα για τα μηχανήματα τα οποία ήρθαν, ξέρετε, για το WPSO που είναι καεί ο μπομπός. Αύριο θα πάω να δουλέψω εκεί και μεθαύριο. Την Πέμπτη μάλλον να είναι στον αέρα το 1500 πάλι. Και μου έλεγε, και είχα κάποιον στο τηλέφωνο και του λέω, άκουσε τον μαύρο τι λέει για τον Ομπάμα. Το τι είπε ο άνθρωπος, εναντίον του δηλαδή. Και εναντίον αυτού του Προέδρου που θέλουν να τον πάρουν για Πρόεδρο. Το τι είπε αυτός ο άνθρωπος, δεν πήγε, εγώ τα χάσα. Δεν είπα τίποτα κατά την κορόδα εγώ, γιατί δεν θέλω, ας πούμε, να ξέρεις, ας πούμε, εντάξει. Αλλά, δεν ξέρω, αυτό που μου λες, αν θα πάνε σε εμφύλιο πόλεμο, εάν αυτοί κάνουν καμία κουταμάρα και φέρουν το σοσιαλισμό ή κομμουνισμό στην Αμερική και βάλουν νόμους, τότε θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι σαν και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και έρχεται τώρα η αστυνομία και σου λέει δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις στον δρόμο, σέχασέ το. Σέχασέ το. Δεν πρόκειται έχουμε να γίνει. Δηλαδή ένοπλες συγκρούσεις. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό στην Αμερική. No. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό στην Αμερική. Περάσανε πολλές γρίπες. Περάσανε πάρα πολλές γρίπες. Έχετε ένοπλες συγκρούσεις. Κοίταξε, δεν ξέρουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν έχω δει μπροστά τι γίνεται, αλλά θα έχουμε προβλήματα όμως. Εάν ορκιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και περάσει νόμους, αλλά Μητσοτάκη της παγκοσμιοποιήσεως νόμους, τότε ο Αμερικανός δεν είναι άλογο που παίρνει χαλινάρι. Είναι ελεύθερο άλογο. Είναι ελεύθερος αετός. Και όταν λέμε άμα ξεσηκωθούνε, δεν είναι 1000 άτομα. Πήγανε στην Ουάσιγκτον πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα την περασμένη Κυριακή. Για σκέψου να καπλακώσεις όλες τις highways, ποιο στρατό θα στείλεις για να σκοτώνει τους Αμερικανούς? Ο στρατός θα βγει έξω για να σκοτώνει τους Αμερικανούς? Κουβεντιάζουμε για φασισμό πλέον. Φασισμό. Άμα βγάλει το στρατό έξω. Εδώ Τραμπ δεν έβγαλε που και έκανε τις πόλεις τα πάντα. Γιατί το Σύνταγμα προστατεύει. Δεν μπορεί ο στρατός να λάβει μέρος.
Η κάθε πόλη έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά όχι ο στρατός. Έτσι. Αυτή είναι ικανή για όλα, Άγγελε. Είναι ικανή για όλα. Τώρα να σου περιγράψω το κλίμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ τεταμένο και οι εξελίξεις θα είναι δραματικές. Η περίπτωση να πάμε σε ένοπλες πλέον συγκρούσεις είναι φανερές ξεκάθαρα. Εγώ έγραψα προσωπικά ως στρατηγός, ως καταδρομέας το εξής και το δηλώνω και δημοσίως. Εάν έρθουν στο σπίτι μου να μου κάνουν εμβόλιο, έχω ένα εννιάρι παραμπέλουμ, Sphinx, AT-2000, θα τους πυροβολήσω στο κούτελο και την αστυνομία και τους γιατρούς που θα έρθουν να μου κάνουν υποχρεωτικά εμβόλιο. Το έχω δηλώσει εδώ καθαρά είναι, και το γνωρίζουν. Εδώ δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Θέλουν μερικές εταιρείες, κοίταξε, μερικές εταιρείες θέλουν. Θα το κάνει τον Άγγελε, θα το κάνουν υποχρεωτικό. Όχι, δεν θα γίνει αυτό εδώ πέρα στην Αμερική. Υποχρεωτικό το εμβόλιο δεν θα γίνει. Καλά, εδώ είμαστε για το δεις. Στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα θα γίνει, αλλά εδώ στην Αμερική όχι. Όχι στην Αμερική. Άρα θα έχουμε πυροβολισμού στην Ελλάδα πλέον, Άγγελε. Στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, σας αφήνω. Θα έχουμε πυροβολισμού από τη στιγμή που δηλώνουμε πλέον καθαρά ότι αν επιχειρήσουν να πειράξουν το σώμα μας που απαγορεύεται και από το Σύνταγμα, θα τους πυροβολήσουμε. Πολύ καθαρά. Πες μου κάτι, το Σύνταγμα της Ελλάδος. Το Σύνταγμα της Ελλάδος. Προστατεύει τον πολίτη. Δεν το έχω διαβάσει εγώ ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Το Σύνταγμα απαγορεύει. Το Σύνταγμα το 57, αν δεν κάνω λάθος, είναι σαφές ότι απαγορεύεται χωρίς τη θέληση του πολίτη να κάνει οτιδήποτε υγειονομικού ενδιαφέροντος πράγμα. Αλλά αυτοί βγάλανε, ψηφίσανε πάλι ένα νόμο όλοι τους και οι 300, έτσι, ότι το εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός, παραβιάζοντας για μια ακόμη φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα. Υπ' αυτήν την έννοια, οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους εμείς αποκαλούμε κατοχική κυβέρνηση, ναζιστική κυβέρνηση, σταλινική κυβέρνηση, πες το όπως θέλεις, θα αντιμετωπιστούν, αν επιχειρήσουν να πειράξουν το σώμα μας, θα τους αντιμετωπίσουμε με πειρά, με όπλα. Και πρώτος εγώ. Ναι, ο φίλος ο Τζόρτζ, γεια σου Τζόρτζ. Να ευχηθώ περαστικά στον Γιώργο Ρέτσο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο. Μίλησα με την αδερφή του σήμερα. Πάει πολύ καλύτερα, αύριο θα βγει από το νοσοκομείο, θα πάει σε μια Τζόρτζ, άμα ακούς, υπομονή. Υπομονή, έτσι είναι αυτά τα for bypass. Θα πας τώρα σε ένα ειδικό μέρος που σε κοιτάνε για μια εβδομάδα, δύο. Γιατί ξέρεις, τώρα βγήκες από την εγχείρηση, ήταν μικρή εγχείρηση, ήταν και 6-7 ώρες εγχείρηση. Λοιπόν, χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, ξέρεις. Εκεί το βράδυ να πας δεξιά-αριστερά να φας. Λοιπόν, πρέπει να έχεις την προστασία. Μην άκουσε με. Περαστικά σου, θα πας καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, μόλις γίνεις καλά. Λοιπόν, ο Τζόρτζ τώρα μου γράφει και μου λέει, Άγγελε, μη λες μεγάλη κουβέντα, γιατί λέει, σε βλέπω, λέει, με στάμπα πίσω. Όπως κάνουν στα γελάδια, λέει, στο Τέξας. Όχι, αγαπητέ φίλε. όχι. Καλά λέει, Άγγελε. Καλά, ναι, λέει, σε βλέπω με στάμπα. Γεωργάκη, ο Καρα Τζόρτζ. Ο Καρα Τζόρτζ, γεια σου Τζόρτζ. Ναι, το σκεπτικό σου είναι καλό, αλλά όχι εδώ. Όχι εδώ. Τώρα υπάρχουν μερικές πόλεις οι οποίοι μπορεί να πιστέψουν και να πούνε, ό, θα γλιτώσετε, θα πεθάνετε. Αλλά κανείς δεν ξέρει το τι ακριβώς θα συμβεί. Εάν είναι κανένα εμβόλιο το οποίο είναι καλό, εντάξει, αλλά ένα πράγμα δεν μπορούν να μας πούνε οι άνθρωποι. Γιατί προωθούν τόσο πολύ και γιατί τώρα αυτός ο ιός είναι διαφορετικός από τον πρώτον. Και γιατί έχουν και άλλους ιούς οι οποίοι θα ετοιμάσουν στην επόμενη τετραετία. Η Αμερική δεν θα είναι ποτέ υγιέστατη και ο πλανήτης ποτέ θα είναι υγιέστατος. Θα πηγαίνει στα σχολεία, τα παιδιά σας θα πεθαίνουν, πρέπει να κάνουμε μπατσίες στα παιδιά και μετά θα έρθει το λεγόμενο νέο εμβόλιο. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί αυτός ο εγκληματίας, ο οποίος καταζητείται και καταδικαστεί στις Ινδίες για δολοφονίες σε πάνω από 700.000 παιδιά, από τα ψεύτικα εμβόλια που τους έκανε για να κάνει δοκιμές στα παιδιά στις Ινδίες. Και αυτός τώρα
δεν είναι σε θέση να φτιάξει τα κοπήρια τα οποία είναι ορμονισμένα με βάιρος που τα στέλνουν οι προγραμματιστές. Μια ζωή. Του το έχουν υποσχεθεί του Bill Gates. So much you got. Microsoft Windows on business and you got monopolized the market. Every computer that's run on Windows Microsoft is going to be affected by virus. Υπογραμμένο από τους ίδιους προγραμματιστές που φτιάξαν του Bill Gates τα προγράμματα, γιατί τους έριξε όλους ο μάγκας ο Εβραίος, πήρε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια από τη τσέπη του και αυτά τα άτομα δεν έχουν ασφάλεια να καλύψουν εαυτό τους. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ανθρώποι που βγαίνουν και τους ρίχνουν συνεχώς μπόμπες μέσα στο διαδικτύο. Τώρα έχουν καταρριμάξει. Πήγαινε σε ένα μαγαζί στην Ελλάδα που λέει Σαύρο και αγόρασε ένα καινούριο μικροπολογιστή. Καινούριο. Μόλις το ανοίξεις και το βάζεις στο διαδίκτυο, 1500 βάρες εκεί μέσα στο κομπιούτερ αυτομάτως. Μόλις το ανοίξεις. Άγγελε. Ναι. Να, επειδή είπε προηγουμένως αυτός ο φίλος ότι να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, εγώ θα σε κάνω μερικές ερωτήσεις αν μου επιτρέπεις. Ποιος ελέγχει το Hollywood? Αυτή. Ποιος ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής? Mm-hmm. Αυτή. Ποιος ελέγχει το χρυσάφι? Αυτή. Ποιος ελέγχει το ασίμι? Αυτή. Ποιος ελέγχει τους γενετικούς φόρους με τη Μοσάντο? Αυτή. Ποιος ελέγχει τα δημητριακά σε όλο τον κόσμο, το ψωμί του κόσμου δηλαδή σε ποσοστό 70%, η Καργκίλ? Αυτή. Ποιος ελέγχει τη μουσική? Αυτή. Ναι. Ελέγχουν τα πάντα. Ελέγχουν τα πάντα. Και το τελευταίο, ποιος ελέγχει το cash flow, τη λευστότητα όπως λέγεται στα ελληνικά, τη διεθνή, την οικονομική? Αυτή, με την Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική, European Central Bank. Είναι δύο αδέρφια αυτά. Έτσι. Αυτοί τυπώνουν το χρήμα. Αυτοί έχουν το στρατό στα χέρια τους. Έχουν τις πολεμικές βιομηχανίες για την ακρίβεια, αν όχι το στρατό. Έχουν τα πάντα στα χέρια τους. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, Άγγελε. Δεν είναι τόσο εύκολα. Αυτή τη φορά το σχέδιό τους, όπως το κάνανε πολλές φορές στο παρελθόν και με τους Μπολσεβίκους στη Ρωσία το 17 και άλλες φορές, 1500 στην Ισπανία, 1300 Φλωρεντία Γένοβα και το σχέδιό τους είναι αυτό, να παραλάβουν την παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων, γιατί στο Ταλμούδ τους, και δεν πρέπει να το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Στο Ταλμούδ τους καταρχήν πιστεύουν ότι είναι the chosen by the God, η εκλεκτή του Θεού, και κατά δεύτερον πιστεύουν ότι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους Εβραίους, και μιλάω για τους σιωνιστές Εβραίους τώρα, έτσι, δεν μιλάω για τον μπακάλι τον Εβραίο, έτσι. Λοιπόν, όλοι εκτός από τους Εβραίους είναι goyim, δηλαδή ζώα. Μας θεωρούν ζώα, Άγγελε. Γι' αυτό και μας συμπεριφέρονται σαν ζώα. Και λειτουργούμε δυστυχώς σαν ζώα όταν φοράμε αυτή τη μάσκα σαν μουλάρια και βγαίνουμε έξω για μια ίωση η οποία, όπως λέει ο Ιαννίδης από το Stanford University, που είναι ο πιο διακεκριμένος και ο πιο σοβαρός, είναι το 0,01 της θνησιμότητας. Τους ρωτάμε, Άγγελε, για να καταλάβεις τι λέμε. Τους ρωτάμε, πεθαίνουν πάρα πολύ από κοροναϊό, λέτε ψέματα. Η Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, η Ελστάτ, η οποία μετράει όχι την αερολογία που λέει ο καθένας, αλλά τα ληξιαρχεία. Τα ληξιαρχεία, Άγγελε, είναι οι δήμοι όπου πηγαίνουν και δηλώνουν θάνατους, βαπτίσια και γάμους. Λοιπόν, σύμφωνα με την Ελστάτ, λοιπόν, τα επίσημα στοιχεία από τα ληξιαρχεία, οι θάνατοι από πέρυσι το ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 0,27%. Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι θάνατοι που μας λένε? Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι θάνατοι? Λένε ένα ψέμα and they are preparing themselves for the great reset, όπως το λένε. Για κάποιον που θέλει να διαβάσει λίγο παραπέρα θα δει. Θα δει στο γραφείο επάνω του Μητσοτάκαρου το βιβλίο επίτηδες του Μπάουεν, κάπως έτσι, αυτού του φίλου εκεί από τη The Chosen Race, έτσι, by the God. Θα δει το The Great COVID-19, The Great Reset. Η μεγάλη επαναφορά, μεγάλη επανεκκίνηση που θα κάνουν, αυτό σκοπεύουν να κάνουν. Και αν δεν αντισταθούμε, Άγγελε, σοβαρή αντίσταση, αν δεν αντισταθούμε κάθετα απέναντι σε αυτά τα ρεμάλια, τα σκουπίδια, τα σιωνιστικά, την έχουμε βάψει. Την έχουμε βάψει, Άγγελε. Mm-hmm.
Για πες μου. Γιατί μας θεωρούν ζώο, Άγγελε. Στρατηγέ μου, για πες μου κάτι. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Προχτές. Ναι, ναι. Και έτσι θα ήθελα να μου το εξηγήσεις αυτό, γιατί οι Ελληνοαμερικανοί δεν καταλάβανε ακριβώς το τι συνέβη και στην Ελλάδα. Δεν λέμε για το κορονοϊό τώρα, άλλο κάπελο αυτό. Μιλάμε τώρα για ένα πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο συνέβη και από την κυβέρνησή σας. Δηλαδή, πέρασε 25η Μαρτίου και πέρασε και 28η Οκτωβρίου και δεν εμφανίστηκε κανένας στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη να κάνει μια κατάθεση. Στεφάν. Εμφανιστήκαμε εμείς, λεπτό, Άγγελε, αν έχεις δει τα βίντεο. Εγώ λέω ένα λεπτό, να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ, την πάρεις σε λίγο. Να ολοκληρώσω. Και δεν εμφανίστηκε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, όποια κυβέρνηση ήταν αυτή, να κάνουν μια κατάθεση ενός στεφάνου για τους πεζόντες, τους 40, τους ήρωες που πολέμησαν για μας, να έχουμε μια ελεύθερη Ελλάδα από τους φασίστες και τους κομμουνιστές. Εντάξει. Και σε ρωτάω. Ήρθε 17 Νοέμβρη και εμφανίζεται η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος να πάνε σε ένα κεφάλι ενός κομμουνιστή και σε μια εξτρεμιστική οργάνωση. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Σε μια εξτρεμιστική οργάνωση που έχει κάνει εγκλήματα πάνω από 200 άτομα, Αμερικανούς σκοπευτές και πρεσβείες και Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικούς δεξιούς, να τους έχει καθαρίσει, που είναι όλοι κομμουνιστές και σοσιαλιστές, να κάνουν κατάθεση στεφάνου. Τη στιγμή που λέει απαγορεύεται να κάνεις κατάθεση στεφάνου για τους ήρωες του 40 και τους ήρωες του 21. Πες μου, σε παρακαλώ, τι γίνεται στην Ελλάδα? Εδώ στην Αμερική ο κόσμος έχει πάρει την πλάκα του, οι Ελληνοαμερικανοί. Σου απαντάω, ήμουνα ο μόνος που με τα παράσημά μου προς τιμήν των ηρώων μας πήγα μαζί με τους αντιπροσώπους των 51 νομών της χώρας να καταθέσουμε στεφάνι. Συνέλαβαν 7 άτομα εκτός από μένα. Όπως μου είπε εκεί ο στρατηγός τους, έχουμε εντολή να μην σε συλλάβουν, να μην σε πειράξουν. Λοιπόν, συνέλαβαν 7 άτομα, τα πήγανε κρατητήριο. Τα κρατήσαν όλο το βράδυ, την άλλη μέρα τα πήγαν αυτόχωρο. Λοιπόν, και εμένα με χτύπησε ένας από αυτούς τους αλήτες στο κεφάλι με ένα κλομπίδιο. Λοιπόν, την ίδια ώρα, γιατί επειδή θέλαμε να καταθέσουμε ένα στεφάνι στους ήρωες του 1940, στον Κασλά του 731 και σε όλους τους μεγάλους αγωνιστές που χάσαν τη ζωή τους και τα πόδια τους και τα χέρια τους για τη γλυκιά μας την πατρίδα και την ελευθερία τους. Και αυτά τα ίδια τα ρεμάλια πήγαν και καταθέσαν στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, φτύνοντας δηλαδή στην ουσία την ιστορία μας. Άγγελε, θα πρέπει να το καταλάβει ο λαός και εσύ κάνεις μεγάλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να καταλάβει ότι αυτά τα ρεμάλια, αυτά τα καθήκια είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Υπηρετούν συμφέροντα πέρα από τα ελληνικά εθνικά σύνορα. Είναι εχθροί του έθνους. Είναι εχθροί του λαού μας. Είναι κατοχική κυβέρνηση όπως ήταν η Ναζί το 1940. Και έτσι μόνο μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Πρέπει ο λαός ο ελληνικός και ο αμερικανικός κατά προέκταση, εάν βάλουνε τους φορέσουν τον Biden με το ζόρι στο κεφάλι, θα πρέπει να περάσει σε ενεργό αντίσταση. Ενεργό αντίσταση εννοούμε, όπως με ειδοποιούν οι φίλοι πατριώτες από την Αριζόνα, γιατί κρατάω επαφή από τότε που ήμουν στην Αμερική. They are gonna go out with their weapon. That's it. Και πάμε παρακάτω. Η κατάσταση είναι τραγική. Αυτοί οι παλιά άνθρωποι που μας θεωρούν ζώα, μας θεωρούν γκόιμ, είναι αποφασισμένοι, ήδη το έχουν κάνει, έχουν καταστρέψει οι οικογένειές μας, έχουν καταστρέψει τα σπίτια μας, έχουν καταστρέψει την οικονομία μας, έχουν διαλύσει τα πάντα. Επίσης κάθε μέρα αυτοκτονάει κόσμος και δεν μαθαίνουμε τίποτα εδώ στην Ελλάδα, Άγγελε. Ο κόσμος αυτοκτονάει πλέον, δεν έχει να φάει. Εδώ έξω από το σπίτι μου στην Ομόνια κοντά που είμαι, είναι εξαπλωμένοι καμιά δεκαριά άστεγοι. Κοιμούνται στο κρύο έξω.
η Ελλάδα καταστρέφεται, Άγγελε. Άρα λοιπόν τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Εσύ που είσαι ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, πατριώτης κιόλας, βάλε πλάτη σε αυτόν τον αγώνα. Θα πάμε σε εξελίξεις δραματικές. Θα πάμε σε εξελίξεις δύσκολες. Αλλά, Άγγελε, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να αντισταθούμε. Και θα αντισταθούμε, Άγγελε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι να πω. Τα πράγματα δεν τα βλέπω σε όλο τον πλανήτη. Εάν τελικά πετύχει η παγκοσμιοποίηση το σκοπό της, προχτές έβλεπα το Αζαζίρα TV και γινόταν χαμός στη Γαλλία. Επίσης ξεσηκώνονται οι Γερμανοί μέσα στη Γερμανία, ξεσηκώνονται οι Ισπανοί μέσα στην Ισπανία. Τα κανάλια του Τζορτζ Σόρους και τα μεγάλα κανάλια, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα που έχετε τα μεγάλα τα κανάλια, είναι μουγκά. Όπως και στην Αμερική, μουγκά. Δεν παρουσιάζουν τίποτα εκτός με το να φάνε τον τρόπο από την Αμερική και τίποτα άλλο παραπάνω. Και σας έχουν από το πρωί στο βράδυ για το κορονοϊό, κλείστε τα σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω, γιατί γι' αυτό. Και αναρωτιόμαι εγώ τώρα και λέω. Εφόσον εγώ είπα ότι η Ελλάδα ήταν και ο Μητσοτάκης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, η αλήθεια είναι αυτή, υπάρχει εκπομπή μας στον αέρα. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τώρα πήγαινε καλά. Ήρθαν μερικοί τουρίστες, δεν είχε τουρισμό όπως είχε παλιά, αλλά δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Κάνε τα μπανάκια τους, πήγαν έξω, πήγαν στις ταβερνούλες τους, τρώγανε, δεν υπήρχαν μεθύματα, δεν υπήρχε τίποτα. Καλά, μέσα σε μια εβδομάδα η Ελλάδα έγινε μπουμ. Σε μια εβδομάδα γέμισε η Ελλάδα κορονοϊό και πεθαίνουν όλοι. Κάπως κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί θέλουν τον Έλληνα μέσα κλεισμένο στα σπίτια τους? Ποιος ο λόγος? Γιατί θέλουν τον Γερμανό κλεισμένο στα σπίτια τους? Γιατί θέλουν τον Γάλλο κλεισμένο στα σπίτια τους? Τον Άγγλο μέσα στα σπίτια τους? Δηλαδή κουβεντιάζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει απλώσει και τρομάζει τον κόσμο. Τρομάζει τον κόσμο. Θα πεθάνετε όλοι σας, λέει. Τι συμβαίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εδώ στη Φλόριντα, παιδιά, δεν έχουμε τέτοιες τρομοκρατικές κινήσεις, δεν έχουμε. Θα πάμε σε συγκρούσεις αιματηρές πλέον. Γιατί δεν ακούνε, κατεβαίνουν κατά χιλιάδες ο κόσμος σε διαμαρτυρίες, τους δέρνουν εδώ στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί έχουν μετατραπεί σε τρομοκράτες, έχουν μετατραπεί σε μαφιόζους, δέρνουν τον κόσμο, γυναίκες, παιδιά, δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Λοιπόν, κατά συνέπεια, και αυτή είναι η ιστορική νομοτέλεια, όπως θα έλεγε ένας φιλόσοφος, λοιπόν, θα πάμε σε αιματηρές συγκρούσεις. Δεν έχουμε άλλη λύση. Δυστυχώς, Άγγελ. Αγαπητέ φίλε... Όχι μόνο η Ελλάδα και η Αμερική και όλη η κοινότητα των ανθρώπων. Ναι. Διεθνώς. Για πες μου, αγαπητέ φίλε Σταύρο, εσύ γνωρίζεις περισσότερα από τους κομμουνιστές εκεί. Η Ρωσία, όταν ήταν οι πρώοι Σόβιετς στη Ρωσία, με αυτά που έχω ακούσει από κάποιους παλιούς ηλικιωμένους ανθρώπους που ζήσανε τον κομμουνισμό, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, the Soviets, μου λέγανε ιστορίες για αγρίους, δεν μπορούσα να τα πιστέψω δηλαδή, πάρα πολλές ιστορίες. Και λέγανε το εξής, ότι απαγορευότανε η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και είχαν καθαρίσει πάρα πολλούς ιερείς, είχαν κλείσει τις εκκλησίες μας. Και με τα λεγόμενά τους που λέγανε εκείνη την εποχή, τα συνδυάζω κάτω και τα βάζω τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, παλιά πήγαινε στη Ρωσία, στην Ουκρανία, Πολωνία, Ιουγκοσλαβία, ο στρατός με το περίστροφο, πήγαινε στην εκκλησία, μπαμ, σε καθαρίζανε κατευθείαν, επί τόπου, ψυχόβαν το κεφάλι, στη Σιβηρία πάνω. Εφάγανε 100 εκατομμύρια άτομα οι κομμουνιστές, κυρίες και κύριοι, να μην πάει ο κόσμος στις εκκλησίες, να μην πηγαίνει σε συγκεντρώσεις. Πουθενά, σε καφενεία, τίποτα. Απαγορεύονταν πάνω από 3 άτομα συγκέντρωση. Απαγορεύονταν. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να έρθει ο στρατός με το πιστόλι στο σπίτι σου. Το όπλο είναι η τηλεόραση. Το πολυβόλο το οποίο κάθε μέρα σας σκοτώνει όλους σας, σε όλο τον πλανήτη, είναι η τηλεόραση. Αυτή που βλέπετε εμένα αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι όπλο. Αλλά εγώ δεν έχω σφαίρες να σας σκοτώσω εσάς στα σπίτια σας. Οι μεγάλοι που τα οικονομάνε γερά έχουν τις σφαίρες και τορπιλίζουν όλες οι τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική. Δεν υπάρχει σημασία τι κανάλι είναι. Και φέρουν τον τρόμο και το φόβο
διότι έτσι μόνο μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πραγματοποιήσουν και να κάνουν stabilize the new world order, τη νέα τάξη των πραγμάτων, με το φόβο και τον τρόμο. Δηλαδή τι γίνεται, έτσι και βγεις έξω θα πεθάνεις, έτσι και βγεις έξω μπουμ πρόστιμο, μία, δύο, τρεις φορές σε πρέπει φυλακή, πρόστιμο, πρόστιμο. Δεν σου λένε εγώ η κυβέρνησή σου θα έρθω να σε προστατέψω, σου λένε έτσι και βγεις από το σπίτι σου έξω, να βγάλεις το κεφάλι σου στο πεζοδρόμιο, δηλαδή από το παράθυρο να δεις έξω, αλλά Σόβιετς, θα σου κόψουν το κεφάλι. Εκεί πάει η κατάσταση. Δηλαδή σήμερα ζούμε σε ένα καινούριο Soviet globalization με τον κορονοϊό. Πολύ απλό. Και ρωτάω, εδώ στη Φλόριδα, πέρασε και είχα πάρα πολλούς φίλους, με πήραν τηλέφωνο, μου λέει Άγγελε δεν πας πουθενά, εντάξει πάω δεξιά-αριστερά, δεν πάω μέσα στα μπουζούκια, δεν πάω εκεί, δεν πάω από εκεί, δεν πάω σε πολλά μέρη, δεν πάω. Είμαι προσεκτικός. Είχα και τον αδερφό μου, ξέρετε, με ζάχαρο και αυτά όλο αυτό το χρόνο. Και επειδή σε ρώταγε και τον πάρκα από κάπου στο σταθμό, λέω και εγώ να μην γεμίσει από μένα και πάθει τίποτα, γιατί του πάνε οι γιατροί. Ξέρεις κάτι, επειδή σε έχει σοβαρά ζάχαρο και τέτοια πράγματα και καρδιές, μην κολλήσεις γρήπη. Δεν πάνε χρονιό, γρήπη. Από το Σεπτέμβριο πέρυσι του πάνε. Και από τότε ήμουν προσεκτικός και εγώ και βγάλαμε και τους Σπανιόλους και τους Κινέζους από εδώ πέρα που εκπόμπαινε και εκπέμπουν από το σπίτι τους, δεν είναι κανένα στο στούντιο για να μην γεμίσει ο Σωτήρης. Τέλος πάντων, υπόθεση του εξής αγαπητή φίλη, ότι ναι μεν αυτή η γρήπη μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με την υγεία τους. Αλλά με πήραν πολλοί φίλοι, όπως ο φίλος ο Πανάγος από τη Νέα Υόρκη, ο Άρος που κάνει εκπομπές στη Νέα Υόρκη, που κάνει έρθει πρώτα Θεοφάνεια, ξέρετε, και μου λέει Άγγελε, πού είσαι ρε χάτη, γιατί πήρε, κάθε μέρα μιλάμε, ξέρετε, με αυτούς τους δημοσιογράφους και φωτογράφους και τα πάντα. Άσε, μου λέει, 20 μέρες, 2 εβδομάδες, ο άλλος στο κρεβάτι, η μάνα του φέρνει σούπα, όλοι είχαν περάσει τον κορονοϊό. Και εδώ στο Άπος Φρίνς, πολλοί άνθρωποι περάσανε τον κορονοϊό. Και είναι μια χαρά οι άνθρωποι τώρα. Αποκτήσαν τα αντισώματα και είναι μια χαρά. Αλλά μου είπαν ότι είχαν περιπέτεια. Περιπέτεια δηλαδή, πόναγε η πλάτη τους, εμετό κάνανε, άλλοι είχαν ταεωρία, άλλοι είχαν πυρετό. Μερικοί το έκανε για 3 μέρες, μερικοί το έκανε για 1 μέρα και μερικοί το έκανε για 20 μέρες. Αναλόγως στην περίπτωση. Yeah. Και είναι όπως είναι το κρύωμα. Εγώ μια μισή μέρα, Άγγελε, όπως είπα προηγουμένως. Μια μισή μέρα. Εσύ μια μισή μέρα. Το πήρες, έβηξες και έφυγε. Να σου πω και την αλήθεια. Yeah, μπράβο. Και εγώ, ας πούμε, με έπιασε ένας βήχας εδώ και ένα μήνα. Αμά, λέω, τι έγινε, μπα και χώρισα πουθενά. Αμά, και μου πόναγε και η πλάτη πίσω. Σε. Πολύ πόνο. Δηλαδή τα βράδια ήθελα. Δηλαδή πήγαινα στο σάωρε να κάνω μπάνιο με ζεστό νερό, γιατί είχα ένα ξερόβιχα και μου πάνε πλάτη. Δηλαδή πολύ πόνο, λες, και είχα καθίσει στο ορκοντήσιο πίσω και με χτύπαγε το ορκοντήσιο και μου πάνε πλάτη. Τέτοιο πόνο. Έπαιρνα ασπιρίνες και τάλανον. Παίρνω τον γιατρό τηλέφωνο τον Δόκτωρ Μάρκου, δεν έχω πάει σε γιατρό κτλ. Του λέω, γιατρέ μου, του λέω, για πες μου σε παρακαλώ, μήπως έχω πιάσει την κορώνα και δεν έχω πάρει χαμπάρι. Όχι, μου λέει, μην έρθεις, μου λέει, πήγαινε να βγάλεις ακτινογραφίες κατευθείαν. Με στέλνει να βγάλω ακτινογραφίες και πήγα εδώ στο Miss Hospital να βγάλω ακτινογραφίες. Βγάζω ακτινογραφίες και μετά μου λέει, πήγαινε να πάρεις και 4 μπουκαλάκια, 5 μπουκαλάκια αίμα, να σου κάνω μια γενική εξέταση να δούμε τι έχεις και τι δεν έχεις κτλ. Λέω, εντάξει, σου λέω. Πάω σε μια κλινική εδώ πέρα στο countryside, 150 άτομα στην ουρά περιμένανε. Πω, λέω. Αυτοί λες να έχουν όλοι κορονοϊό. Δεν πήγα μέσα. Πάω σε μια άλλη, με πήρε 2,5 εβδομάδες και πήγα σε μια κλινική στο Τάπος Πρινς, που ήταν σε ένα μέρος μόνη της εκεί, και με παίρνει η κοπέλα και μου λέει, Άγγελε, 6,5 ώρα το πρωί, που είναι κανένας εδώ. Α, και πήγα εκεί πέρα και μου πήρε τα αίμα, τα πήρε ο γιατρός, βγήκε τα αποτελέσματα, πάω στο γιατρείο του, μου λέει, είσαι αρνητικός σε όλα, μου λέει, δεν έχεις τίποτα. Ρε γιατρέ, του λέω, εγώ σου πρόγραμμα δώσω μια πενικυλίνη για το κρύο μας, πούμε, τότε. Τώρα που ήρθα έχω γίνει καλά. Ήταν 3 μέρες ο βήχας. 2,5 μέρες με την ακρίβεια. 2,5 μέρες και μετά έφυγε. Είχα και μικρά κίτρινα φρεματάκια, αλλά έφυγε ο βήχας. Είναι μια χαρά όπως με ακούτε. Λοιπόν, δεν ξέρω, του λέω γιατρέ μου, τώρα τι βρίσκεις στο αίμα, μου λέει, όλα negative, σε μια χαρά. Λέει, οι ακτινογραφίες είναι καθαρές,
δεν έχεις πρόβλημα, για να πνοήσουν καθαροί, όλα καλά, δεν έχεις τίποτα λέει. Και ούτε αυτό έχεις, ούτε το ένα έχεις, ούτε το άλλο έχεις, ούτε κολέστερο έχεις, ούτε τίποτα, γιατί πήρε general για το με τα πάντα. Ήταν όλα ανάγκατη, μια χαρά ήταν. Πίεση 120 επί 70, τα πήρε και ο γιατρός, εντάξει, λέω, φεύγω, πάω στη δουλειά μου. Κανείς δεν ξέρει όμως αν έχει πιάσει το κορονοϊό ή όχι. Επήγα για τεστ για το κορονοϊό που σου βάζω στη μύτη, εδώ στο, σαν set point ήταν που πήγα, και σου βάζω στη μύτη εδώ πέρα ένα καλαμάκι, και αυτό ήταν negative. Άρα και δεν ξέρω τι να σου μπορέσει, τι να πω, ξέρω κι εγώ. Αλλά εντάξει, αλλά υπάρχουν πολλοί που του πιάσανε το κορονοϊό. Πήγανε στα νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε. Όταν περνάνε, Άγγελε, αυτοματικά δεν καταλαβαίνουν καν ότι τον πέρασαν. Ναι, τώρα είναι πάει πολύ. Και χτυπάει πολύ πειραγμένους οργανισμούς, όπως είναι γέροντες κτλ. Που έχουν καρκίνο, που έχουν ζάχαρο και τέτοια πράγματα. Πεθαίνει, λέει, πέθανε, λέει, μια 103 χρονών, έτσι έλεγε η κρατική τηλεόραση εδώ, 103 χρονών από κορονοϊό. Καλά, τι παλαβομάρες λένε τώρα. 103 χρονών πέθανε, λέγαμε εμείς παλιά, όχι πλήρης ημερών, υπερπλήρης ημερών. Αυτός... 90 χρονών από κορονοϊό, λέει. Ο 25χρονος μου λέει, με μια φίλη μου λέει, είμαι πολύ στεναχωρημένη, πέθανε ένας φίλος μου από κορονοϊό. Λέω, είχε τίποτα άλλο. Ναι, μου λέει, καρκίνος στο τελευταίο στάδιο. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Καθίστε ρε παιδιά, άλλο μάθος. Πάνει. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, ότι γίνονται αυτά, γίνονται. Θέλω να κάνω πούς, ας πούμε, ότι πεθάνε πάρα πολύ. Και εγώ σου λέω το εξής. Αν βγει η κυβέρνηση, ας πούμε, η καινούρια, σε 7 μήνες από τώρα ή στον χρόνο πάνω, θα έχουμε 700.000 πεθαμένους από κορονοϊό. Οι οποίοι δεν πεθάνε από κορονοϊό, θα λένε ότι πεθάνε από κορονοϊό. Γιατί ο Bill Gates θέλει να βγάλει το καινούριο το τσιπάκι να σε παρακολουθούν μέσα στη, εδώ, στον πάνω εδώ πέρα. Πάμε στα τηλέφωνα, ακούσω και μερικά τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται παρακαλώ. Έλα, γεια σου Άγγελε. Γεια σου αγαπητέ φίλε με μά. Και καλησπέρα στο στρατηγό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στρατηγέ μου, σε είδα που είχες πάντα καταθέσει στο Στετάνι και σπρογνώσεις με τους αστυνομικούς, έβλεπα από το Facebook. Α. Και εντράπηκα τόσο πολύ, είχα ξαγριωθεί και μπορούσα να τα σπάσω όλα, να τα σπάσω. Δεν εσεβαστήκανε το αξίωμά σου, δεν εσεβαστήκαν το σταυρό του πολέμου που είχες. Ούτε καθόλου δεν εσεβαστήκαν αυτά τα ατομάρια. Τα ατομάρια. Αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα στρατηγικά. Κάτι τσογλάνια, 25 χρονών. Από το 1974 μέχρι σήμερα όλες αυτές οι οικογένειες είναι εβραϊκές. Δεν είναι καμία ελληνικιά. Όλες εβραϊκές. Ο στρατηγός, η απαντήση που τον ακούσει πολλές φορές, έχει πει 8 στους 10 μέσα στην Βουλή είναι ξένοι. Έτσι, έτσι. Είναι έτσι, στρατηγέ μου. Το λοιπόν, στρατηγέ μου, 300 ψήφισαν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και 300. Και οι κομμουνιστές και οι πατριώτες δίθεν και τα λοιπά. Ναι. Ντροπής. Πρέπει να γίνει κάτι, γιατί η Ελλάδα χάθηκε η Ελλάδα. Θα την Ισλαμίσουνε, πάει για Ισλαμοποίηση η Ελλάδα κανονικότατα. Ναι. Κανείς δεν μιλάει. Δεν πρέπει να καθίσει έτσι. Χάθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα χάθηκε. Ναι. Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική, αγαπητέ μου. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλη εναλλακτική. Το παλέψαμε χρόνια ειρηνικά. Από εδώ και μπρος, εκ των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά. Δυστυχώς δεν γίνεται διαφορετικά και θα αντιδράσουμε. Έτσι είναι. Εμείς, στρατηγέ μου, τα χρόνια μας περάσανε. Πλησιάζουν τα 80, πλησιάζω. Αλλά δεν θέλω να δω μέχρι να πεθάνω, που λέει, δεν ξέρω πώς θα ζήσω, να δω την Ελλάδα να έχει γίνει ένα Ισλάμ. Μάλιστα. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα που πηγαίνονται. Είναι κομμουνιστές. Κομμουνιστές είναι όλοι. Έχει γίνει η Ελλάδα μια κομμουνιστική χώρα. Αυτή είναι. Κάτι πρέπει να κάνετε. Άγγελε, εχθές είπε κάποιος για έναν Κωνσταντάκο, Ευάγγελος Κωνσταντάκος, τον βλέπω πολλές φορές στο Facebook. Είναι πολύ καλός. Αυτός είναι υπέρ του Τραμπ, μιλάει πάρα πολύ ωραία. Το Μητσοτάκη τον έχει κάνει σκουπίδι. Τον έχει πει μέχρι κολόπεδο, τον έχει πει, Άγγελε. Συγγνώμη γιατί αυτή.
την όλη την οικογένεια του την έχει βρει αυτός ο άνθρωπος. Δεν φοβάται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν το ξέρω ποιος είναι αυτός. Ευάγγελος είπες. Ήταν εδώ στην Αμερική, ήταν εδώ στην Αμερική. Τώρα έχει πάει συνταξιούχος κάτω. Πλησιάζει τα, κάτω στον βλέπω, θα πλησιάζει τα 70 κάτι τέτοιο. Πού είναι αυτός? Αλλά τα λέει χήμα. Δεν φοβάται, Άγγελε, δεν ξέρω, δεν φοβάται. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Μέχρι εκεί που δεν μπαίνει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ρε μεγάλε, τι να σου πω. Ναι, τον βλέπω στο Facebook, τον βλέπω πολλές φορές. Πολλές φορές. Ευάγγελος είπε τι? Ευάγγελος Κωνσταντάκος. Ναι, Κωνσταντάκος. Για να πάω στη CIA να δω ποιος είναι. Ναι, είναι πολύ καλό. Περίμενα να μπω στη CIA ένα λεπτό να βρω ποιος είναι. Ναι, ναι, ναι. Ευάγγελος Κωνσταντάκος. Ευάγγελος Κωνσταντάτος. Όχι. Για να δω. Κωνσταντάκος, όχι Κωνσταντάτος. Κωνσταντάκος. Ναι, έχω έναν εδώ, για να δω αυτός τι ρόλο παίζει αυτός. Ευάγγελος Κωνσταντάκος. Ευάγγελος Κωνσταντάκος. Δεν ξέρω, αυτός από τη Θεσσαλονίκη είναι. Όχι, Πελοπόννησο, Αντιπελοπόννησο. Yes. Δεν ξέρω, να δω τη φωτογραφία του. Ιδέα δεν έχω, τέλος πάντων, όποιος και να είναι. Ναι, σου λέω, θα πλησιάζει τα 70, θα πλησιάζει, και έτσι καθώς τον βλέπω. Yes, δεν ξέρω, έχει πολλές φωτογραφίες εκεί πέρα από διάφορες. Αλλά τα λέει, αυτός ο άνθρωπος, δεν φοβούνται, το είπε τη Μητσοτάκη, εγώ θα έρθω να σε συλλάβω, του λέει. Ευάγγελος Κωνσταντάκος, κάτι μου εμφάνισε εδώ πέρα. Είναι υπέρ, λέει, των μουσουλμάνων. Τι λέει, δε? Νο, αστείευεσαι. Έτσι λέει εδώ πέρα, κάτσε ένα λεπτό, ρε μεγάλε μου. Κάτσε ένα λεπτό. Υπέρ των μουσουλμάνων, λέει, και εναντίον της Ορθοδοξίας. Προσοχή σε αυτόν τον άνθρωπο, έχει πρέσα, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Α, τι είναι αυτός εδώ, για να δω. Όχι, είναι Πελοποννήσιος αυτός. Εκδότης της Θεσσαλονίκης, Press, πρώτη εφημερίδα, Press, Free Press. Όχι. Στη Θεσσαλία. Όχι. Εκδότης είναι αυτός. Όχι, αυτός δεν είναι εκδότης, όχι. Ήταν εδώ στην Αμερική χρόνια, μιλάει τα αγγλέζικα πάρα πολύ ωραία, πάρα απτέστος. Μια φορά δεν βρίσκω κανέναν άλλον, είναι αυτόν βλήκα, ένας ο οποίος είναι νέος, αυτός είναι καμιά... Όχι, αυτός σου θα είναι... Περιοδικά έχει. Έχει γυαλιά και πλησιάζει τα 70. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω, παιδί μου, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο μάγκας. Είναι, Άγγελε, είναι Ελληναράς, είναι Ελληναράς. Are you sure? Πολύ Ελληναράς. Μήπως είναι κανένας με τον Άρτεμις Ώρα? Όχι, είναι κατά του Άρτεμις Ώρα, Είναι. Θετικός? Ναι, είναι κατά του Άρτεμις Ώρα. Να. Αν κοιτάξτε να με πιάσει στο Facebook. Δεν έχει τίποτα. Λέει, είναι αυτός ο άνθρωπος που λες είναι bent, όπως βλέπω εδώ πέρα, είναι bent από το YouTube και το Facebook για Ivris, για Ivris λέει. Έτσι μου λέει εδώ πέρα. για Ivris και ψευδές ειδήσεις. Βρίζει την κυβέρνηση. Και είναι, λέει, υπέρ του Άρτεμις Ώρα. Λέει, είναι συνέτερος με το κόμμα ΕΣΥ. Όχι. Έκανε στο Μόντρια του Καναδά. Όχι. Ναι, αυτός είναι. Ήτανε τώρα, δεν ξέρω να παραμείνει. Έκανε. Ένα λεπτό, ρε μεγάλο μου, γιατί δεν μπορεί να λέει εδώ πέρα τη CIA λαθασμένα πράγματα. Έχει και ρέκορς αυτός στη Νέα Υόρκη. Δεν θα ήθελα να τα πω τι έχει. Α, νο, δεν είναι, δεν ξέρω, είναι αυτός ο αγαπητέ φίλε που λες, αλλά... Όχι. Είναι πατριώτης. Εδώ έχω κατεβάσει ολόκληρο το αρχείο του τώρα και λέει, ήτανε στενός με τον Άρτεμις Ώρα, έκανε το κόμμα του Άρτεμις Ώρα στο Μόντρεαλ του Καναδά, το ΕΣΥ, έκανε, λέει, μεγάλη καμπέιν για τον Άρτεμις Ώρα, έχει βρήσει κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, προσωπικά επιθέσεις και πολλά και διάφορα, και τον έχουν αποκλείσει από το Facebook και από το YouTube. Όχι, στο Facebook να βλέπω κάθε μέρα που λέει, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε μέρα να βλέπω. Στείλε μου το link, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εδώ είναι κλεισμένο. Λέει σκλός. Με τον Άρτεμις Ώρα, όταν τον πιάσω θα σε πάρω τηλέφωνο και να τον ακούσεις. Ναι, καλά.
Λοιπόν, κάτσε να πω σε εσύ γραμμή τώρα, γιατί με παίρνει ο κόσμο τηλέφωνο. Ναι, εντάξει. Άντε, για χαρά. Άντε, για σου. Κάπου έχει πέσει έξω. Δεν ξέρω πού ακριβώ είναι, ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, έχετε παρακαλώ. Καλησπέρα στο ακροατήριο και στο καλεσμένο σου. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Κύριε, είμαι ο πρόδρομος Ζουμής από το Facebook. Πρε, τι έγινες εσύ, πέρασε το κρύωμά σου. Δεν είχα κανένα κρύωμα, ούτε κανένα κορονοϊό. Κάτσε, γιατί η φωνή σου ακόμα είναι πιασμένη. Όχι, δεν είναι πιασμένη, κάτι άλλο είναι πιασμένο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βιτάλη. Κύριε Βιτάλη, με ακούτε? Ναι, σε ακούει. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που έμαθα ότι είστε ακόλουθος του νομοκανονικού Μητροπολίτη Φιλοθέου που ασκητεύει στη Λάρισα? Ή όχι? Κατάλαβα τώρα, ανάκριση μου κάνετε? Όχι, καλοπροέδρε. Δεν κατάλαβα καθόλου το ενδεχόμενο, δηλαδή. Τι ερώτηση είναι αυτή? Συγγνώμη, είναι καλοπροαίρετα ρωτάω. Πού την είδατε την ανάκριση? Καλοπροαίρετα. Δεν μου λέτε, δεν είναι περίεργη ερώτηση καθνικά να με ρωτάτε που είναι θρησκευτικά κτλ. Ο Φιλόθεος είναι ένας, να σας πω κάτι άλλο λοιπόν για να σας καλύψω. Ο Φιλόθεος είναι ό,τι πνευματικότερο έχω γνωρίσει στην Ορθοδοξία τα τελευταία χρόνια. Είναι μια σπουδαία μορφή η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβει και τα ενία της Εκκλησίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Παραμένω στο νέο όμως. Εγώ μιλάτε με πρώην υπαξιωματικό εκπαιδευτή αλεξιπτοντιστών στον Ασπρόπυργο, και που ήμουνα και σε επίλεκτη ομάδα επιδείξεων σε συμμαχικές δυνάμεις με αποβατικές ασκήσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ακόλουθος. Ακόλουθος σημαίνει ότι γίνει ακόμη. Να σας απαντήσω ολοκληρωμένα που είστε άνθρωπος κοντά στον μέγιστο αυτό και πνευματικό πατέρα. Είναι ο μόνος που με εντυπωσίασε τα τελευταία 20 χρόνια με την αγιοσύνη του και την αγάπη του, και γι' αυτό είμαι κοντά του. Δεν έχω, είπαμε να δούμε πώς θα γίνει να μπω στην ακολουθία του. Ακόμη δεν έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Θα το δούμε. Ωστόσο επαναλαμβάνω, ο Φιλόθεος Λαρίσης είναι αυτή τη στιγμή για μένα που, να σας υπενθυμίσω ότι την Μεγάλη Παρασκευή έφτασα στα χέρια για πρώτη φορά στη ζωή μου, εγώ που πηγαίνω στο Άγιο Όρος και παντού και στα μοναστήρια, για πρώτη φορά, Άγγελε, έφτασα στα χέρια με δεσπότη. Μου απαγόρεψε να μπω στην εκκλησία λόγω κορονοϊού ο Βλακ. Και για πρώτη φορά έφτασα στα χέρια με δεσπότη. Το δεσπότη Ιεράπετρας και το πρωτοσύγελο. Πάω παρακάτω. Ο Φιλόθεος λοιπόν, το επαναλαμβάνω και το υπογράφω, είναι η σημαντικότερη πνευματική μορφή που έχει αυτή τη στιγμή η Ορθοδοξία συνολικά. Εγώ τον γνωρίζω από το 2009 και είναι ο πνευματικός μου. Άρα καλοπροαίρετα σας ρώτησα λοιπόν, γιατί είναι, επειδή έχω και τη μεγάλη... Καλώς, να το ξεπεράσουμε γιατί... Να το ξεπεράσουμε γιατί πιστεύω ότι όταν συζητάμε πολιτικά και για την πατρίδα γενικά, δεν πρέπει να ανακατεύουμε τα θρησκευτικά. Έτσι, είμαστε όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν πρέπει να χωρίζουμε, αυτή είναι η άποψή μας, σε τμήματα, σε κομμάτια, σε οδοξασίες κτλ. Κύριε Βιτάλη, αυτό δεν είναι ομολογία πίστεως τώρα που μου λέτε, γιατί το Ευαγγέλιο λέει «Άνεσε μου, ου δίναστε ποιήν ουδέν». Άρα λοιπόν, χωρίς Χριστό και χωρίς Παναγία δεν προχωράει η Ελλάδα, και γι' αυτό πέφτει η οργή του Θεού στην Ελλάδα, γιατί έχουμε απεμπολίσει και το 99% προδίδει την ορθόδοξη πίστη, γιατί ο δέσποτας ο Φιλόθεος έχει μικρό ποιμνίο και ο κόσμος... Λοιπόν, μιλάς με τον διοικητή των Ελλήνων Ορθοδόξων Μαχητών στη Σερβία. Μιλάς με έναν καταδρομέα ο οποίος κοινώνησε άπειρες φορές πριν πάει στη μάχη από τον μεγάλο τον Αθανάσιο Γεύτης. Όλα αυτά. Εγώ δεν είμαι ούτε πνευματικός είμαι, ούτε τα θεωτικά τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω παππού τον Παπαβασίλη τον Δεμερδίδη, που τον κρέμασαν το 1919 οι Τούρκοι στον Πόντο, στη Σαμψούντα, γιατί αρνήθηκε να αλλάξει πίστη. Αρνήθηκε. Λοιπόν, αυτή για μένα είναι η Ορθοδοξία, όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, είναι τσιμέντο στα πόδια μου.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τα αν είναι ομολογία, δεν είναι ομολογία, κρατήστε τα για εσάς που τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν τα ξέρω. Λοιπόν, ζουμί, γιατί είμαι από το στρατόπεδο του Βάγεβο στη Σερβία και έκανα ελεύθερη πτώση με στρατιωτικούς Σέρβους. Λοιπόν, ο Δέσποτας Φιλόθεος έχει και επίμνιο στο Μαυροβούνιο, να ξέρετε, κυκλοπαιδικά. Σας το γνωρίζω, το γνωρίζω. Και βάσει και της σπάνιας και μεγαλύτερης βιβλιοθήκης που ίσως έχω στην Απανταχού ομογένεια, όλα τα γεγονότα της ντροπής από το 1924 μέχρι σήμερα, εάν τα βάλουμε δίπλα στους ιερούς κανόνες του Πιδαλίου που αποτελεί το ιεροκανονικό δίκαιο της Ορθοδοξίας και το απόσταγμα σοφίας του Αγίου Πνεύματος, όλοι οι κρίκοι της Αποστολικής Διαδοχής καταλήγουν στο Δέσποτα Φιλόθεο, ο οποίος ασκητεύει και είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και δεν μπορεί στο κτήμα του να χτίσει ούτε ένα κελάκι. Με τα χέρια του έχει κάνει 3 εκκλησίες από λαμαρίνες και ευτυχώς προσαρτήθηκε ένα ησυχαστήριο στις αρχές του χρόνου, του 2020, στη Ραψάνη, 20 χιλιόμετρα μακριά από το κτήμα που το ονομάζει Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν έχει τα λεφτά να κάνει μοναστήρι. Και εκεί υπάρχουν 2 εκκλησίες και μπορεί και κάνει λειτουργίες, γιατί το δικό του το μοναστήρι, το υπόπεδο, είναι άβατο από γυναίκες. Για να μην γίνει κανένα σκάνδαλο, γιατί το δεν ξέρω τον Φιλόθεο, το ξέρω τον Σεβασμιότατε, το ξέρω πάρα πολύ. Λοιπόν, καλά. Λόγω του ότι έχω ζουμί, να μην πάμε στα θρησκευτικά. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή, όπως συνηθίζω να λέω, συνάδελφε καταδρομέα, έτσι, αυτή τη στιγμή η πίστη μας δεν κινδυνεύει και ο Χριστός δεν κινδυνεύει από κανένα. Δεν έχει κανένα ανάγκη ο Χριστός. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτό που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή είναι η πατρίδα μας. Είναι η πατρίδα μας και σε αυτήν επάνω θα πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι. Ναι, κύριε Βιτάλη, να κάνουμε διάλογο. Το 99% των Ελληνών προδίδουν την ορθόδοξη πίστη, επομένως κινδυνεύει η πίστη, γιατί ο Δέσποτας Φιλόθεος είναι ο μόνος νομοκανονικός επί της γης που μπορεί και μεταδίδει έγκυρα μυστήρια και κάνει έγκυρους εξορκισμούς. Άρα, εάν δεν τον βοηθήσουμε να μεταδώσει την αποστολική διαδοχή, καήκαμε, για θα μας βρούμε τα φρικτά γεγονότα. Μα δεν είναι αυτή η εκπομπή όμως και αυτή η συζήτηση, κυρία μου. Μα δεν είναι αυτή την ώρα αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση είναι ότι η νέα τάξη. Λοιπόν, ζουμί. Λοιπόν, ζουμί, πρέπει να σε αφήνω, μιλάς 10 λεπτά και δεν βγάζουμε νόημα. Λοιπόν, άκης, καλό βράδυ, πάμε στην επόμενη τη γραμμή. Γιατί αλλάζεις το νόημα, ρε ζουμί. Έχουμε άλλη εκπομπή τώρα και μου λες τώρα για θρησκευτικά και για μοναστήρια. Άλλη μέρα, σου που θα βγάλουμε ειδικά για τα μοναστήρια. Και για τους παραημερολογίτες. Λέγεται παρακαλώ εσείς. Ναι, γεια σας. Ναι, είσαι στον αέρα. Ναι, ναι, τι μου κάνεις. Γεια σου. Έχετε τον κύριο Βιτάλη, έτσι. Ναι, μάλιστα, στον αέρα είναι. Ναι, ναι, με ακούει ο κύριος Βιτάλης. Σε ακούει, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Μια φορά είχα πάρει τηλέφωνο τον κύριο Βιτάλη, αλλά μου το έκλεισε, αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Να πω κάτι στον κύριο Βιτάλη, ότι κυρώθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός το 2021 και λέει 800 δισεκατομμύρια. Κύριε Βιτάλη, 800 δις. Τι είναι οι εσωτερικοί φορείς που έχουν δώσει στην Ελλάδα? Καλά, τα παραμύθια της χώρας τώρα ξανά μονά τα ίδια. Κατάλαβες, κύριε Βιτάλη, επόμενο τηλεφωνήμα. Οι μουρλαμάρες της χώρας, λοιπόν, Άγγελε, πάμε στο επόμενο θέμα. Οι μουρλαμάρες του Ρωμάνου για τα χαλιά του 400 δις. Ο Τζεφ Μπέζος, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει 500 δις. Ένα λεπτό στον ακροατή, ένα λεπτό, κάνε κράτη. Έλα, ένα το κάνει, σε παρακαλώ στον ακροατή. Ένα λεπτό, μπορεί να μου απαντήσεις κάτι στον ακροατή μας? Δεν μπορεί να απαντήσει. Σε μένα μιλάς, στον Άγγελο. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ, ένα πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω. Να μου πεις. Αν θα μου απαντήσεις ειλικρινά σε μένα. Θα σου απαντήσω ειλικρινά, γιατί κάθε φορά παίρνεις. Ανήκεις ένα λεπτό. Μα ένα λεπτό. Μη σταμάτα ένα λεπτό, μην σε παίρνει φορά. Έλα. Να υπάρχει διάλογος. Να υπάρχει ακριβώς. Λοιπόν, σε παρακαλώ, απάντησέ μου σε μένα τώρα. Είσαι οπαδός του μεγαλοαπατεώνα Άρτεμις Ωρα? Ξέρεις τι είμαι? Είμαι αυτός που θα βγάλει την αλήθεια. Και δεν μου απάντησες, δεν μου απάντησες, σε παρακαλώ, δεν μου απάντησες. Δεν μου απάντησες. Όποιος έχει πέσει... Δεν μου απάντησες. Δεν μου απάντησες.
Στενοχωρείς τώρα. Ελευθερία λόγου. Εγώ, άκουσε, υπάρχει ελευθερία λόγου σε αυτό το κανάλι. Ελεύθερα μιλάς. Και σε ρωτάω απαντήσεις. Είσαι οπαδός του μεγάλου απατεώνα Άρτεμις ώρα. Είμαι οπαδός της αλήθειας. Ρε παιδί μου, γιατί δεν μου απαντάς, οπαδός της αλήθειας. Όλοι λένε αλήθεια. Όπου και αν πας, όλοι αλήθεια λένε. Εσύ σε ρωτάω συγκεκριμένα να μου πεις, είσαι οπαδός του μεγάλου απατεώνα Άρτεμις ώρα. Τι άλλη ερώτηση, περίμενε, να μιλήσω κι εγώ. Όχι, δεν θέλω να μου μιλήσεις, δεν θα πω παγάδια, δεν θέλω να μου πεις. Απάντησέ μου στην ερώτηση αυτή. Ωραία, οπαδός είμαι, ναι, okay, και τι έγινε. Εντάξει, λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχε δίκιο τότε. Τότε σφραγίζεις αυτή τη στιγμή με την υπογραφή σου στον αέρα. Πρόσεξε. Σφραγίζεις με την υπογραφή σου στον αέρα αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά που σου είπε ο κύριος Βιδάλης, ότι είσαι τραγικός ψεύτης και οπαδός του Άρτεμις ώρα. Okay. Λοιπόν, δεν έχω άλλη, δεν θέλω να σε ακούω. Δεν θέλω να σε ακούσω. Σε κλείνω. Εδώ δεν βγαίνουν οπαδοί σε μεγαλοπατεώνες, οι οποίοι βγήκαν εδώ στο σταθμό και λέγανε ότι πήγα με τα UFO σου εδώ και 7 χρόνια πίσω και ήρθαν οι εξωγήινοι και μου δώσανε ελληνικά όπλα και πήγα στον Ομπάμα με το UFO στην Ουάσιγκτον και είχαμε το λαμπράκι στη Νέα Υόρκη και με τα ναρκωτικά σας είχε μπουμπουνίσει τα κεφάλια λουνώνε. Ψάσου ρε μεγάλε, δεν ξέρεις την αλήθεια. Πήγε να δεις τις εκπομπές με τον Γιώργο Τουρίδη και με τον Ρήνο εδώ και 5-6 χρόνια πίσω και 7 χρόνια. Είναι στο YouTube όλες, βάλε Άρτεμις ώρας Αγγελάτος, να μάθεις την αλήθεια. Είσαι οπαδός σε έναν απατεώνας ο οποίος σας πούλησε, μπήκε στη φυλακή τόσο καιρό γιατί να σας πουλάει ψέματα ότι έχει 600 δις από τον Ομπάμα. Πού τον Ομπάμα και τα πήγε στην τράπεζα λέει του Montreal Bank. Τώρα σοβαρολογείς, είσαι σοβαρός. Και είσαι και το θράσος να μπεις αυτή την εκπομπή επάνω. Τραγική είναι. Ρε εσύ Βιδάλη μου, αυτός είναι τρεότρελος. Τι να σου πω, καλά που το έπεσε αυτό. Ναι. Μα ανάψα και με τα λαμπάκια όταν είπες Άρτεμις ώρα. Για να δούμε ακριβώς είναι. Είδες όμως πως οι απατεώνες αποφεύγουν να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Είμαι με την αλήθεια λέει. Ποια αλήθεια, εγώ δεν σε ρωτάνε με την αλήθεια. Όλοι αλήθεια λένε. Και όλοι ψέματα λένε. Είσαι με τον Άρτεμις ώρα. Να μας πείσουνε ότι ένας τύπος από την κάτω αχαλιά της Πάτρας, έτσι, έχει περισσότερα χρήματα από τον Τζεφ Μπέζος, τον πρόεδρο της, τον CEO της Amazon, που έχει 500 δισεκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή και μόνο που το σκέφτεσαι και το πράγμα να τρελαίνεσαι. Κοίταξε. Ένας τύπος που ήταν πλακάκια έβαζε τα αντικέρηση, ήταν κάτι τέτοιο. Αυτός είχε ένα γκαζολινάδικο, όχι γκαζολινάδικο, είχε ένα γκαράζι μικρό στην Πάτρα και πουλάγε μεταχειρισμένες μπαταρίες και ρόδες. Αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και με τον μπλα 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 λέει, είχαμε τον Ομπάμα λέει, του έδωσε ο Ομπάμα λέει 600 δις. Λες και ο Ομπάμα έχει την τράπεζα της Αμερικής. Ξέρεις τι είναι 600 δις? Θα ξεπληρώσω την Ελλάδα λέει. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά κόλλοντα σαν και αυτόν τον προηγούμενο. Από αυτούς ο Σόρας έκανε και μάζευε λεφτά τάχα και να ζει. Βρήκε το τεμπέλικο επάγγελμα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου Άγγελε. Γεια σου αγαπητέ φίλε. Θέλω μια ερώτηση να κάνω του Σταύρου. Σε ακούει. Κύριε Σταύρο, 3 Σεπτεμβρίου είπες έχετε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Ελλάδα και εγώ περίμενα να δω και δεν είδα τίποτα. Τι έγινε? Θα έλα, πατέρα. Ήρθανε 1000 άτομα μόνο. Θα γίνει του χρόνου. Και δύο δημιουργίες καταδρομέων. Μα δεν ακούσαμε τίποτα πουθενά. Καλά τα κανάλια και 500.000 να είμαστε δεν τα παίζανε. Αλλά σας λέω, ήρθανε 1000 άτομα μόνο δυστυχώς, φοβηθήκανε να έρθουνε και δύο δημιουργίες καταδρομέων με τις στολές τους και τους πράσινους μπερέδες τους. Από εκεί και πέρα εγώ έκανα το χρέος με αυτό που είπα να κάνω, ζήτησα τα κλειδιά από τον φρούραγο της Βουλής, με είχανε κάτω από παρακολούθηση με ελικόπτερο και με snipers, με σκοπευτικά όπλα γύρω γύρω τις πολυκατοικίες. Μάλιστα σε αυτό που ήταν να κάνω εγώ σε ό,τι με αφορούσε το έκανα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κουβαλάω τον κόσμο, ενώ είχα δηλώσει 30.000 άτομα ότι υπάρχουν τουλάχιστον. Δεν μπορώ να τους βγάζω από τα σπίτια τους, από ό,τι καταλαβαίνεις.
δεν ήρθανε. Φοβήθηκαν. Φοβούνται να αντιμετωπίσουν. Φοβήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Τώρα σιγά σιγά όμως δυναμώνει η κατάσταση. Αγριεύει η κατάσταση. Θα έρθουνε, αγαπητέ μου. Θα έρθουνε. Θα έρθουνε. Έρχεται η ώρα. Right. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Άγγελε, απευθύνομαι σε σένα. Μόλις τώρα ο στρατηγός Βιτάλης σου επιβεβαίωσε τον μόνο νομοκανονικό δεσπότη επί της γης, την Ενάρχη. Και με λες τρελό και ανισόρροπο από το 2009 που ομολογώ την πίστη μου. Λοιπόν, Ελλάδα χωρίς Χριστό, πανουργία εσύ. Είναι για τα μπάζα η Ελλάδα. Γι' αυτό και πέφτει η οργή του Θεού. Δεν σου είπα, Ζουμί, δεν σου είπα τρελό. Γι' αυτό και είναι κατεχόμενη. Κάτσε ένα λεπτό, μην φωνάζεις, μην φωνάζεις. Γιατί μου κουφάνεις τώρα. Ένα λεπτό, άκουσε ένα λεπτό. Άκουσε με. Δεν σου είπα τρελό ούτε αυτό. Σου είπα το εξής, ότι δεν είναι θέμα σήμερα. Στο είπα και εδώ, ο Σταύρος. Δεν είναι θέμα αυτό να μιλήσουμε σήμερα. Μ' άλλαξε το πρόγραμμα. Δηλαδή, άλλα λέμε και εσύ τώρα βγαίνεις στα θρησκευτικά. Άλλη μέρα. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, άλλη μέρα, άλλη μέρα. Ο Χριστός λέει χωρίς εμένα δεν πάτε πουθενά και εσύ δηλώνεις Έλληνας και εκπομπή σου ελεύθερη. Μα δεν είπα εγώ ότι. Δεν είπα εγώ και δεν είπα ότι εγώ είμαι άπιστος και δεν πιστεύω στον Χριστό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην λες βλακίες και ψέματα. Εντάξει, μην γίνεσαι κι εσύ λιμπεραλισμ και κουμούνι που είναι ψέματα. Σε παρακαλώ. Δεν αναφέρθηκα σήμερα για αυτό το πράγμα. Σου είπα, δεν είναι η ώρα μας σήμερα να μιλήσουμε για αυτό που λες. Πολύ γιατί απλό. Μιλάς πάνω στη φωνή μου. Γιατί μιλάς πάνω στη φωνή μου. Προτιμάς τον οικουμενιστή τουρκόσπορο ελπιδοφόρο που θα σας ξεπουλήσει τις 550 εκκλησίες υποκατάληψη από αιρετικούς που προτεσταντίζουν, γιατί αυτό είναι όλη η ομογένεια και το νέο ημερολόγιο. Αιρετική που προτεσταντίζεται. Και πώς θα πάει η Ελλάδα μπροστά, εκεί είμαι εγώ εκτός θέματος. Σοβαρά μιλάς. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σήμερα θέμα. Άλλη τα ίδια. Αυτό δεν είναι θέμα σήμερα. Δεν μου λες, όταν εμφανίστηκε ο Σταυρός στο Μέγα Κωνσταντίνο με το εν τούτο Νίκα, τι σημαίνει αυτό, του λέει ο Θεός. Με το σταυρό, με αυτό να νικάς. Ναι, παιδί μου, δεν έχω καμία αντίρρηση. Κοίταξε κι εγώ. Είμαστε σε πόλεμο, Αγγελάδη. Το γνωρίζω αυτό. Πόλεμο. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχει άλλη μέρα που μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να μην πιάσουμε δύο ώρες. Σε πόλεμη κατάσταση. Δεν είναι εκτός θέματος κάποιος που μιλάει για τη σωστή πίστη. Γιατί χωρίς τη σωστή πίστη δεν πάμε πουθενά. Κατάλαβες. Μάλιστα, λοιπόν. Να έχεις καλό βράδυ, Ζουμί. Έχεις ξεφύγει, Ζουμί. Πας να δικαιολογηθείς. Σε παρακαλώ. Είπαμε κάποια άλλη μέρα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και για το παλιό ημερολόγιο, και για το καινούργιο ημερολόγιο, και τι ρόλος παίζεται γύρω από την παγκοσμιοποίηση, και ποιοι είναι πίσω από την παγκοσμιοποίηση, και ποιες εκκλησίες είναι αυτές οι οποίες θα φτάσουν στο αμήν στις ΗΠΑ. Τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βιτάλη. Λέει ότι είναι υποστράτηγος του στρατού. Ποιανού λέει του στρατού υποστράτηγος είναι, γιατί στο ελληνικό στρατό δεν ήταν υποστράτηγος. Και μάλιστα... Του ελληνικού στρατού είμαι, του ελληνικού σώματος που πολέμησε στη Σερβία με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είσαι απετάγης από το ελληνικό στρατό την 21η Απριλίου, ναι ή όχι? Τι πράγμα? Απετάγεσαι από τον ελληνικό στρατό σαν στρατιώτης επί 21 Απριλίου. Όχι. Είναι ψευδές αυτό που λέτε. Αυτά είναι δημοσιευμένα στο Google. Και δεν χρημάτισες ποτέ... Το τι λέει ο κάθε ηλίθιο δεν ενδιαφέρει. Εγώ απολύθηκα κανονικά από τον ελληνικό στρατό. Να μας δείξεις την ταυτότητα ότι είσαι να μας δείξεις ότι είσαι την ταυτότητα ότι είσαι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Γιατί να σου δείξεις, τι είσαι δηλαδή, θα με προσλάβεις τη δουλειά σου. Δεν είσαι και ξαπατάς τους ομογενείς της Αμερικής για μια ιδιότητα που δεν την έχεις. Απατεώνας είστε εσύ και όλοι οι όμοιοι σου. Εγώ επικοινωνήσα με την Ένωση. Εγώ ήμουν απεστάλην από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993 ως ταγματάρχης του ελληνικού στρατού επικεφαλής του ελληνικού τάγματος που πολέμησε εκεί. Αυτά είναι γνωστά. Πηγαίνω ερχόμουν με το δικό μου αεροπλάνο. Πώς το έπαιρνε το αεροπλάνο? Μόνος μου το έπαιρνε το αεροπλάνο. Λοιπόν, αφήστε τις αηγίες αυτές.
αφήστε τις αηδίες αυτές. Είναι ο μοναδικός Έλληνας αξιωματικός πολεμικό μεγαλόπαντρο πρώτης τάξης. Αφήστε τις αηδίες. Καπναρεμάλια. Αφήστε τις αηδίες. Έχετε μπροστά σας έναν καπνισμένο αξιωματικό Έλληνα. Αφήστε τις αηδίες και τις προβοκάτες. Άντε πάγαινε από εκεί. Άντε πάγαινε κομπλεξικά υποκείμενα. Κομπλεξικά υποκείμενα. Δακρύνεις εσύ το μεγαλό σταυρό μου. Εξαπατάς τους ομογενείς και λες ότι είσαι... Απατεώνας είσαι εσύ και οι ομοιοί. Για να το... Απατεώνας και άκαπνοι. Να δούμε ακριβώς. Άκαπνοι είσαι εσύ και γιατί ο ακροατής μας... Γιατί ο ακροατής μας λέει αυτά τα... Αυτά που λέω εγώ είναι δημοσιευμένα... Είναι δημοσιευμένα στο ίντερνετ. Δεν τα λέω από εργατεύματα. Σοβαρά και ό,τι γράφει, ό,τι βλακία γράφει το ίντερνετ είναι fake. Οποιαδήποτε προβοκάτσια γράφει το ίντερνετ είναι σοβαρή. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι, λέω εγώ. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Που προσβάλλεις ένα καπνισμένο ακτιματικό που τίμησε την ελληνική σημαία στη Σερβία 5 χρόνια. Βλάκα, βλάκα. Για ένα λεπτό, Για πες μου κάτι, Σταύρο. Σταύρο, κάποιος μου. Ένα λεπτό. Κάποιος, γιατί έχουμε και το χρόνο τώρα μπροστά μας. Κάποιος μου στείλε, άλλος ο Κροατής από την Ελλάδα, μου στείλε και μου λέει, Άγγελε μου λέει, γιατί τσακώνεσαι μου λέει. Εδώ πήγαινε στη Wikipedia, την έχεις ακούσει τη Wikipedia, και βάλω το όνομά του κάτω και θα βγει ακριβώς τι λέει. Και λέει, The Greek Volunteer Guard Serbian. Ακριβώς. Greek Volunteer Serbian, ελληνική εθελοντική φρουρά. Τι έχεις να κάνει εκεί πέρα, Σταύρος, σε αυτήν την υπόθεση που λέει εδώ πέρα. Τι είχε να κάνει. Πήγα να κάνω περίπατο, Βούρτα, μόνος μου. Εκεί πήγανε πολλοί εθελοντές. Δεν μου λες τα χρήματα που μάζεψες στη Θεσσαλονίκη εν ονόματι της Ιουγκοσλαβίας και για τον εθελοντικό, τα έδωσες ποτέ. Τι να σου πω ρε ξεφτύλα, τι να σου πω ρε παλιάνθρωπε, παλιάνθρωπε, τι να σου πω, σκουλίκι, σκουλίκι, οι ίδιοι προδότες είστε, οι ίδιοι που προδώσατε τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, που φοράσατε κουκούλα επικατοχής, οι ίδιοι είστε, σκατάδες είστε και παραμένετε σκατάδες. Μπορείς να μου πεις την άποψη. Βρωμερά υποκείμενα, βρωμερά υποκείμενα. Για την 21η. Ελληνόφωνα σκουπίδια, ραγιάδε, τουρκόσποροι. Λοιπόν, επειδή δεν πάμε πουθενά και δεν θέλω να τα βρει σήμερα τώρα στον αέρα, πάμε, ευχαριστώ τον ακροατή μας. Δεν βρίσκουμε άκρη και έχω χέρι να του ακούσει εκπομπή. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα, λέγεται παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε, πείτε φίλε Κώστα. Γεια σου, κύριε. Ναι, τα συλληπιτήριά μου για το σωτήρι μας. Α, σε ευχαριστώ. Άδερφε. Σε ευχαριστώ. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Mm-hmm. Κύριε στρατηγέ. Είναι πολύ σκουλίκια, όπως το είπες. Μη δίνει σημασία. Σκουλίκια, σκουπίδια είναι, τα ίδια είναι φίλε μου. Αυτοί που σκοτώσαν τον Καποδίστρια, τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, αυτοί που φορέσανε κουκούλα επικατοχής, είναι οι ίδιοι. Ίδια ράτσα είναι, αδερφέ. Ίδια ράτσα αυτή είναι, τα σκουπίδια. Έχουν καπνισμένο, τον μοναδικό καπνισμένο αξιωματικό μπροστά τους, γιατί να του δείξουν λίγο σεβασμό, λένε ναι, όλες αυτές τις βρωμιές που λένε. Ναι. Εγώ είμαι πιο φτωχός αυτή τη στιγμή. Πιο φτωχός. Δεν καταχράστηκα ποτέ από τα κονδύλια που διαχειρίστηκα, τα εκατομμύρια που διαχειρίστηκα των κυβερνήσεων. Ποτέ και παραμένω πάμπτωχος και το γνωρίζουν αυτό οι πάντες όσοι γνωρίζουν. Και μου λέει αηδίες στο σκουλίκι. Ναι, ναι, αλλά είναι οι ίδιοι φίλε μου καλέ. Τα ίδια ακριβώς. Αυτά προδοτικά καθήκια είναι. Ο Άγγελος τα ξέρει, ναι, ναι. Μεγάλα συγχαρητήρια, τα σέβη μου, να είσαι πάντα καλά ο Θεός, να σε έχει καλά την οικογένειά σου και την Ελλάδα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ να είσαι καλά, για αυτά να που έχεις κάνει για τον τόπο μας. Γεια σας, γεια σας. Άντε, για χαρά, Κώστα. Έχουμε μισό λεπτό για την τελευταία γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται. Ναι. Λέγεται. Ναι, μ' ακούτε. Λέγεται. Μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Ξαφνικά μου το κλείσατε. Πέραν από τον Αρτέλη και τέτοια, δεν πήρα γι' αυτό. Έτσι. Δεν πήρα καθόλου γι' αυτό, αλλά κάθε φορά που εγώ παίρνω τηλέφωνο, ο καθένας λέει την ανοησία του, απατεώνες, από εδώ από εκεί. Εγώ απλά αυτή τη μεγάλη ερώτηση που θα την κάνω στον κύριο στρατηγό. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα λεφτά είναι εσωτερική χώρη. Κάποιος τα έχει δώσει.
Μπορεί να μην τα έχει δώσει όλα τώρα. Γιατί δεν κάνει μια έρευνα και δείτε στο. Τώρα μου μιλάτε το Άρτεμις τώρα, τώρα πάλι. Δεν με παίρνει ο χρόνο. Δεν με παίρνει ο χρόνο. Τώρα μιλάμε για το Σόρα τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πηγαίνει στι εκπομπέ μου και δε Άρτεμις ώρα. The Crook. Βάλτε το κάτω. Άρτεμις ώρα. Βάλε Greek Voice Talk Show. Ελεύθερη γνώμη. Άρτεμις ώρα. Έχω 5-10 εκπομπέ έχω κάνει. Με αποδείξει. Ποια λεφτά κουβεντιάζει. Δεν υπάρχει μία πεντάρια του Άρτεμις ώρα. Ανάποδα το γυρίσει, ούτε να παίρνει θα πέσει κάτω. Λοιπόν, αγαπησέ Σταύρο, να έχει καλό βράδυ, να περνά καλά. Σε στενοχωρήσει την Αμερική. Εσύ, Άγγελε, και εσύ. Αλλά μην στενοχωρήσει. Και να προσέχει από του κουκουλοφόρου. Ο κουκουλοφόρο είναι εντάξει. Άντε, καλό βράδυ. Γεια χαρά, κυρίε και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλο εκπομπή μα για σήμερα. Δεν μα παίρνει ο χρόνο. Θα με κλείσει και το κομπίτερ. Έχουμε ωραία ταινία να δείτε σε λίγο. Να περνάτε καλά την αγάπη μας από την τηλεόραση και στη Φλόριδα. Θα είναι και στο, είναι στο YouTube αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι και στο YouTube το δεύτερο, το πρώτο, Greek Voice One, σε καμιά ώρα περίπου. Να τη δείτε την εκπομπή αυτή. Κάνετε like, share, subscribe για να βλέπετε τις εκπομπές αυτές της Φωνής των Ανήνων. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα, ναι. Και αύριο θα είμαι κοντά σας εδώ. Αύριο θα έχω τον Θωμά Σάρα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα μιλήσουμε σχετικά και αυτά που είπε ο Τρουντό, ότι θα στείλει στρατό στην Αμερική. Θα στείλει, γιατί ο Τρουντός, ξέρετε, είναι παιδί της παγκοσμιοποίησης κι αυτός. Λοιπόν, όλοι αυτοί πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση και τα λοιπά. Τι να πεις ρε παιδί μου, μας έχουν τρελάνει όλοι τους. Καλό βράδυ σε όλους, να περάτε καλά, γεια σας από μένα, ναι. Φως μου, καρδούλα μου, πρώτη και τελευταία έρωτα της ζωής μου. Ύστερα παντρεύτηκαν. Δεμπέλη! Βλάκα! Ανοικοκύρια!